Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Ακούτε Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομήρας με τον φίλο μου τον Σάκη τον Πολίτη. Πόσα χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε. Με το καλημέρα ρε φίλε. Λοιπόν, απέναντι μου στη δήμηση των ήχων, τον ποιος είναι πίσω, ο Θανάσης. Θανάσης Καταμπάκας, το σκουπίδι της χοληψίας των προτάξεων, η Παναγιώτα Χαλκιά και η Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος με το κορμί. Εδώ πέρα τον Κωστήρα Αυτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολη 95,5 των FM. Μέχρι και τις 4 Κακομήρας θα γίνει με εκλογές, με ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς σου την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και να πω ότι το καλοκαίρι είναι καλό να βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε τα καλύτερα χρώματα, χρώματα με πολύ υψηλή καλλιτικότητα. Το έχω φτιάξει, έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι, μην το πειράζεις, έτοιμο είναι. Ζεστό αέρα βγάζει. Δεν βγάζει ζεστό, το έχω φτιάξει. Πριν έβγαζε ζεστό. Τι βγάζει, πλοίο. Ναι. Κατευθείαν να πειράξεις. Μπαίνεις μέσα, τι να κάτσεις, να πειράξεις. Ζεστό αέρα βγάζει, ρε, τι να κάνεις. Έβγαζε. Έβγαζε. Ναι. Τώρα δεν βγάζει. Τι βγάζει. Τώρα βγάζει δροσερό, ναι. Εντάξει. Πιο εφημερινή, τα χέπα που θα μας πάρουν. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιτικότητα και σε χιλιάδες αποχρώσεις, χρησιμοποιήστε χρώματα Vitex, τα καλύτερα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, και θα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης, στα καταστήματα Κοσμάγλου που πάντα υπάρχει ένα δίπλα σας. Δυτικά, Ιθάκης 62 με Αντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606, εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Ο διαγωνισμός για τα ψώνια του μήνα και ψώνια της χρονιάς κατ' επέκταση, αφού κάθε μήνα σου πληρώνουμε τα ψώνια για ένα ολόκληρο χρόνο, συνεχίζεται. Αφού μπορείτε να συμπληρώνετε την ειδική φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο Μετρόπολης 95,5 στο site του Μετρόπολης, δεν θα σας κοστίσει τίποτα. Μπορείτε απλά να γράψετε όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο και αυτομάτως
από τις κλειώσεις που γίνονται από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ, να ακούσετε το όνομά σας και από στιγμή που ακούσετε το όνομά σας να τηλεφωνήσετε εντός 30 λεπτών, να βγείτε στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας προκειμένου να είστε εσείς ο νικητής για τα ψώνια της χρονιάς. Λέγει, φαγώθηκε με τον αέρα, λέγει. Συστό αέρα βγάζει. Πάνε δες. Σήκω. Καλά, η μάπα μου δεν πρέπει να βάλω το χέρι. Η μάπα σου είτε ζεστό βγάζει, την χρονιά δεν αλλάζει. Έτσι είναι. Μάλιστα. Δεν βγάζει ζεστό. Είναι ένα σαν ιερομόναχο εδώ που τα φτιάχνει αυτά, ένα ξερακιανό. Φώναξε το να το κάνει. Ένα ξερακιανό έχει, τα φτιάχνει. Ωχ, Θεέ μου. Λέγε, σ' ακούω. Εγώ σχέση με τον κλιματισμό δεν έχω, φίλε. Ναι, άμα ξαπλωθεί ανάσχελα όμω και αρχίζουν οι μαλάξει να πούμε. Θα έχει χάσει. Τι στεναχωριέ. Για λέγε. Τι να πω. Τι να πω. Νέα πράγματα, ποιος? Νέα κυβέρνηση. Τι αλλάξει, τι αλλάζει. Α, δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα. Τότε λοιπόν τι ήταν, το πιάσουμε κουβέντα, το κάνουμε. Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα. Το Μαρινάκι βλέπω πολύ να βγαίνει προς τα έξω και με έλεγε ένας παοξής και αυτόν θα το φάμε, λέει, δεν γλιτώνει. Λέω, καλά, μπακάρι. Αν μπορείς να το κάνεις, κάντο. Αυτοί λέω πάντως πανηγυρίζουν. Ποιοι πανηγυρίζουν? Οι Ολυμπιακοί. Γιατί πανηγυρίζουν? Πού να ξέρω εγώ, Κώστα. Εσύ είσαι. Επί των Αθηναϊκών. Πήραν διαιτησία, πήραν ΕΠΟ. Πού να ξέρω. Πήραν παιχταράδες. Ακόμη δεν βγήκε η κυβέρνηση, αυτοί κάνουν πανηγύρια. Αυτοί πανηγυρίζουν γιατί πανηγυρίζει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης πανηγυρίζει για τους προσωπικούς του λόγους. Τους επιχειρηματικούς και τους οικογενειακούς. Που εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός χρωστάει κάτι τράπεζες, κάτι ιστορίες. Θα δούμε τα σκάνδαλα τώρα από την άλλη μεριά, τι θα γίνει. Καλημέρα στα σκάνδαλα, τα καινούργια. Εντάξει, τώρα εγώ δεν περίμενα να με σώσει τώρα ο Τσίπρας και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης και ο Μητσοτάκης. Θα σωθώ μόνος μου να πούμε. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάρ το έργο αλλού να πούμε. Εγώ να το πάρω. Πάρ το έργο αλλού. Ωραίστε. Κόκκινος πρωταθλητής. Τέλος ο πόλεμος κατά του Ολυμπιακού. Καλά, αυτό πουλάνε αυτοί τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό πουλάνε. Γελάς, πάω ξύζει και γελάς. Εγώ. Τότε γελάω, ρε φίλε. Γελάς, αλλά στο Καφτατζόγλιο δεν πας άμα γελάς. Γιατί? Τι γιατί. Όπου τα θέλω πάω. Δεν σε βλέπω. Και σήμερα και θα είμαι. Πού, τι θα κάνεις εκεί. Συνέλευση θα γίνει. Και θα πας συνέλευση. Γιατί τι ώρα είναι η συνέλευση. Πάρε και μάθε. Θα σε ακολουθήσω με το αυτοκίνητο να δω που θα πας. Εσύ. Θα παρακολουθήσω. Ναι. Έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Τι έχω να κάνω. Έχεις σοβαρή δουλειά. Ναι, καλά, ναι, σωστά. Θα έχεις σοβαρή δουλειά. Λέγε Κόκκινες, ακούω τα θέματα. Ποια είναι. Τα θέματα ποια είναι. Ναι. Θες πολιτικά να μιλήσουμε ή ποδοσφαιρικά. Πολιτικά τι να μιλήσουμε. Ρε. 80% μνημονιακά κόμματα βγάλατε. Τι να μιλήσουμε πολιτικά. Βγάλατε. Δεν ψηφίσατε. Εσύ δεν ψήφισες. Όχι. Ήσουν εκεί στην παραλία με τα γαϊδούρια. Πήγα στη θάλασσα. Με τα γαϊδούρια, με τα γαϊδούρια, ναι. Τι να κάτσω να ψηφίσω ένα λαό το οποίο φωνάζει για τα μνημόνια και ψηφίζει μετά 80% μνημονιακά κόμματα. Μένω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας μας, μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Και ψηφίζεται 80% κόμματα τα οποία ήταν υπέρ της συνθήκης των Βεσπών, Πρεσπών, πώς τη λέγανε. Τι να ψηφίσω δηλαδή, τι να πάω εδώ, τα μούτρα των άλλων και στις εφορευτικές επιτροπές. Τι να δω. Τους 50% που σκοθήκαν και φύγανε και πήγανε για μπάνιο σαν και εμένα, τους κατάπτυστους. Και εγώ μαζί με αυτούς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε. Και αφήσαμε, ξέρω εγώ, 50% να ψηφίσουν και οι άλλοι δεν ψηφίσανε. Αφήσαμε. Αφήσαμε, ναι, ναι, εμείς που δεν ψηφίσαμε. Τι αυτό, αποχή είχε. 45%, 44%. Άρα και το, πεζότανε. Το χάναμε το στοίχημα. Θα το χάναμε το στοίχημα. Ο Χατζινάκος το κέρδισε 3,47. Άντερ 3,5 έβαλε το Βαρουφάκι. Είχε βάλει χοντρό χρήμα. Περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή. Οι αιμορροίδες του ήρθαν μέχρι να βγει το 3,47-48 όπως ήταν. Άντερ 3,5. Πέτυχε μεγάλο στίχημα στο 2,80. Όταν βγήκε εδώ και σου είπε. Όταν λες άντερ 3,5, επειδή δεν τα ξέρω αυτά πολιτικά. Άντερ 3,5% ότι θα παίρνει αυτό ο Σωσίας του Δόνη, να πούμε, ο Βαρουφάκης. 3,4 πήρε. Ναι. Άντερ 3,5. Ναι. Το πήρε 2,80. Έβαλε 2 κατοστάρικα, πήρε. Έβγαλε μια δεκαήμερο, να πούμε. Τι καλά που ήταν. Μετά πήγαμε, κάναμε μάτς εκλογές εχθές. Πιάσαμε τα πάντα, κάρτες, πέναλτι, ιστορίες. Χάσαμε το σκορ 2-3 γκολ με το πέναλτι στο 90, να πούμε. Το οποίο. Έχουμε πιάσει τα πάντα. Βλακωδώς. Έχουμε πιάσει τα πάντα. Βλακωδώς το έκαναν. Έχουμε πιάσει τα πάντα. Αυτοί του Περού, να πούμε. Το Κόπα Αμέρικα, ναι. Και δεν έχουμε οικονομήσει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Τι άσε κάνω, είσαι άπλιστο στο σπίτι. Τα πάντα, ρε φίλε. Είσαι άπλιστο. Γιατί να με 3 ευρώ κοιτά να πάρω λεφτά. Τι αβάλω, ένα παιχνίδι. Βάλει 20 ευρώ. Βάλει 30 ευρώ. Παλιά πριν 20 χρόνια κοπάνε και στα 200 άρια, τα 500 άρια. Τότε άλλες υποχρεώσεις. Τότε είχατε λεφτά, είχατε. Δεν πέρασε η κρίση, να πούμε. Τώρα με 3 ευρώ θέλω να πιάσει 5 παιχνίδια. 3 ευρώ που τώρα στέγνωσε ο στόμας, ε. Όχι. Λέγε ρε, τι άλλο. Ανάλογα με το πάπλωμα, απλώνει και δεν έκανε καμιά βουτιά να πούμε. Πήγες, ψήφισες να πούμε. Πήγα. Ψήφισες Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μάλιστα. Πρώτη φορά στη ζωή σου.
Όχι. Όχι, δεύτερη φορά. Ναι. Μάλιστα. Πάλι Μητσοτάκη. Τη μία τον μπαμπά, την άλλη τον γιο. Μητσοτάκη, έτσι. Εγώ ψήφισα Λατινοπούλου. Μπράβο, Λατινοπούλου. Τι έκανε Λατινοπούλου? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Την έκανε σε marketing. Εσύ με τον Κυρανόπουλο. Marketing. Εσύ και ο Κυρανόπουλος την κάνατε marketing. Τι να σας κάνω, ρε. Είπα τι θα έπρεπε να την αναλάβω εγώ. Τι να σας κάνω. Δεν κατάλαβα. Όταν βγήκε ο. Ο. Τώρα αυτό που δεν βγήκε. Ο Λεβέντης. Ναι. Με είπε μπράβο. Τι Λεβέντης, τι πει. Ρε, πήρε τη Λατινοπούλου, μα είχε πρίξει η Λατινοπούλου. Δηλαδή, σε γράψαν κάτι. Έκανα την επιλογή μου. Επιλογή σου έκανε. Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Έκανα την επιλογή μου. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Συνειδητά. ΣΥΡΙΖΕ, να πούμε. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Την άλλη φορά δεν ψήφισα τον Καμένο. Ναι. Εντάξει. Κάθε φορά κάνω την επιλογή μου. Εγώ ψηφίζω πρόσωπα. Πρόσωπα. Όχι κόμματα. Όχι κόμματα. Εντάξει. Προσέχω πώ εκφράζομαι, τι λέω και λέω προτιμώ. Μνημονιακά κόμματα ψηφίζει, ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ε. Μνημόνια. Πρόσωπα. Πρόσωπα. Ναι. Μνημόνια ψηφίζετε, ρε. Ήμουνα ξεκάθαρο. Σου είπα, επειδή το έργο το βλέπω να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πήγε με το δυνατό, ε. Γι' αυτό. Από εκεί πέρα. Είδε ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, λες κάτσε τα καλά μαζί του. Όχι. Να ψηφίσω ένα νέο πρόσωπο το οποίο μπορεί να δώσει κάτι καινούργιο. Ένα νέο πρόσωπο. Με το που τη βλέπει Λατινοπούλου, 50 χρονών θα ρίσκει. Είναι 28, αλλά μοιάζει με 50 να πούμε. Άσε με καημένο. Απαράτα με. Ζηλεύεις, ε. Τι να σε ζηλέψω, ρε, που δεν την έβγαλε στην κοπέλα. Ζηλεύεις. 3.000 ψήφοι δεν πήρε. Προμόσιον από το Μετρόπολης. Μόνο από το Μετρόπολης. Ο άλλος, εσύ και ο ΠΑΟΚ, είστε αποτυχημένοι να πούμε. Εγώ και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ό,τι πήγε και στήριξε ο ΠΑΟΚ, δεν βγήκε. Κυριάκος, Κυριάκος. Βγήκε ο άλλος, α πούμε, ο κολλητός του Μαρινάκη και του Οχίτας, να πούμε. Τι βγάλατε εδώ. Τι έβγαλε, τι στήριξε ο ΠΑΟΚ. Πόσους ψήφους πήρε ο Οχίτας? Δεν ξέρω τι πήρε ο Οχίτας. Μάθε. Τι. Μάθε. Ρε, βγήκε. Έβαλε με μικρό κόμμα, βγήκε. Θα σου πω κάτι απλό για τι? Να το καταλάβεις. Ναι, βγήκε ο Οχίτας. Ο Οχίτας πήρε κάπου 2.000 και κάτι ψήφους. Ναι. Η κυρία Λεντοπούλου πήρε 5.500. Ναι, και. Τώρα η Ράπτη και άλλοι πόσοι πήραν, 15.000 ψήφοι. 32. 32.000 ψήφοι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο κόμμα. Πόσοι ψήφου πήρε Λατινοπούλου? 5.500. Εγώ στο δεύτερο λύκειο του είπα παραπάνω πήρα. Άσε ρε κόκκινε. 5.500. Άσε ρε κόκκινε. Το 800 παιδιά, 680 με ψηφίσαν. Πλάκα μα κάνει τώρα. Εγώ που ήμουνα. Εσύ στου άλλο σχολείο που ήσουν. Δεν τρέπεσαι λίγο. Φύγε παιδό, ρε. Τη χρονιά που ήμουν στο Αγιώρο ήταν γι' αυτό. Τη χρονιά που ήμουν στο Αγιώρο. Τη χρονιά που ήμουν στο Αγιώρο. Εσύ έστειλε ο παπά στο Αγιώρο. Δεν με έστειλε. Πήγα. Σε έδιωξε εκεί γιατί ήσουν ο Αγιώρο. Έχει διαφορά. Ο Μπίλι δεν έδιωχνε. Σε πλάκου στα χαστούκια γιατί ήσουν κοπρίτη, να πούμε. Και καλά σε έκανε. Καλά έκανε. Γιατί ο άνθρωπο ήταν σοβαρό και. Κι εγώ ήμουν σοβαρό. Εσύ ήσουν ασόβαρο. Σε άρχισε τα χαστούκια να πούμε, να σε κάνει άνθρωπο. Και σε έκανε τελικά. Όντω. Λέει μερικά ψέματάκια, αλλά αυτό είναι μικρό το κακό να πούμε. Ποιο είναι το ψέμα, ρε φίλε. Εντάξει. Οπότε Λατινοπούλου πάει. Κυριάκο, τι έγινε. Πήγε όλο ο Πάοκ στην Ολλανδία, έχασε 1.000 ψήφου και από εκεί. Κυριάκο, με στην προετοιμασία πα και βάζει στο κοινάλ. Άντας εδώ τώρα. Είδες ότι ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, ναι, και την πολιτική. Παρότι είναι άμεσα συνυφασμένα αυτά, ναι, δύο. Ότι ο κόσμος δεν τα μπερδεύει. Πώς δεν τα μπερδεύει. Τι πώς δεν τα μπερδεύει. Σακολάβα δεν βγήκε. Δηλαδή τότε. Συγγνώμη. Γιατί δεν βγήκε ο Κυριάκος Κυριάκου. Και πες. Γιατί δεν βγήκε ο Κυριάκος Κυριάκου. Ναι. Γιατί είναι. Θα σου πω γιατί. Και βγήκε ο Καστανίδης. Θα σου πω. Γιατί είναι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι όπως λένε και οι παοξίδες. Και επειδή είναι δημοσιογράφοι δεν τους χωνεύουν. Γι' αυτό δεν βγήκε. Αυτά γράφανε. Ξέρεις πόσοι δημοσιογράφοι έχουν βγει. Ποιοι σε αυτές τις εκλογές. Ποιοι βγήκαν. Ψάξε βρες. Τι πόσοι ψήφοι πήρα. Πω, τι ψήφοι πήρα. Γιατί ο Χίτας τι είναι. Δημοσιογράφοι. Πόσα πήρε ο Χίτας. 2.000 ψήφοι. Ναι, βγήκε όμως. Στο δεύτερο τρίτο λύκειο Χαριλάου πιο πολύ θα έπαιρνα. Τι 2.000 ψήφοι ρε πλάκα μα κάνει να πούμε. Με το κόμμα του Βελόπουλου είναι δύναμη αυτό. Δύναμη είναι. Ο άλλο ποιο ήταν ο Αβδελά. Πόσο πήρε ο Αβδελά. 2.000 ψήφοι. Δεν είδα πώς. Μάλιστα. Για θα κρίνεις, ναι, με τα δεδομένα. Ο Αβδελάς τι ανάγκη είχε να πάει εκείνη πολιτικός. Μια χαρά δημοσιογράφος, ωραίος άντρας, στιβαρός, διαχρονικός. Ο άλλος είχε πρόβλημα. Θα τον πω εγώ τον Αποστόλη τώρα τι θα κάνει ζωή. Αποστόλη, τι, ναι, είσαι και όμοι γίνα. Το ξέρω, 40 χρόνια. Να του σκέφτε, Αποστόλη. Αρχίσανε οι φιλοφρονήσεις. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Θα τον πω εγώ τι θα κάνει ζωή. Μάλιστα. Δικαίωμά του ήθελε. Ο Χίτας δεν είχε δουλειά, του διώξαν από το TV Μακεδονία. Είχε θέμα, α πούμε, με το δημοσιογραφιλίκι. Μπαμ, ξεπίδειξε στη Βίβλη, σώθηκε 4 χρόνια. Μια χαρά. Θα είναι κυβέρνηση 4 χρόνια. Ποιο θα είναι κυβέρνηση 4 χρόνια. Γιατί να μην είναι. Θα βγουν οι κομμουνιστές στον δρόμο και θα καίνουν τους κάμπους. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να γίνουν. Τι να κάνουν. Θα πάνε στα εξάρια και βαράνε. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές. Έλα ρε σταμάτα. 8 χρόνια θα είναι ο Κούλης απάνω. Για 8 χρόνια το φάει στη μάπα. Τελείωνε. Πάμε παρακάτω. Κούλης. Ο Κούλης, ναι.
Γιατί Κούλη δεν το λένε. Κυριάκο το λένε. Κυριάκο το λένε. Τώρα που έγινε πρωθυπουργό το λένε Κυριάκο. Εννοείται. Άμα ήταν αντιπολίτευση ήταν Κούλη. Έλα ρε παίξε μπάλα ρε πάνε στα θέματα. Τι άλλα θέματα έχει. Θα καλυτερέψουν τα. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα, τι πιστεύει. Τι καλύτερα τα πράγματα, ρε. Ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα λέει και ο Μητσοτάκης. Ό,τι λέει για την εκκλησία ο Τσίπρας λέει και ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Γιατί... Ό,τι λέει για τη Μακεδονία λέει και ο Μητσοτάκης. Ό,τι λέει για το τζαμί λέει και ο Μητσοτάκης. Άρα τι, τι να αλλάξει, το ίδιο είναι. Ό,τι σε πούνε έξω. Το Σλόιμπερ τον ρώτησε να πούμε. Και τη Μέρκελ. Α, τον Αμερικάνο τον ρώτησε. Όχι Σλόιμπερ. Σλόιμπερ, αυτό είναι. Σόιμπλερ. Σόιμπλερ, και πάει αυτό. Ε, εντάξει. Τελείωσε. Κάνει κουμάντο ο Μητσοτάκης για ο Τσίπρας. Ο Γιούνκερ ήταν πάει. Ο Γιούνκερ, ό,τι του πούνε έξω. Τι να με πει τώρα. Αυτοί εδώ είναι μανατζαρέοι, πάρουν καμιά προμήθεια, κάνουν καμιά δουλειά. Εμείς από πίσω να κάνουμε καμιά ψιλοδουλειά κι εμείς. Α, κινείται το χρήμα. Αυτή είναι η ιστορία. Η Ελλάδα δεν σώνεται, Γρηγοράκη, δεν σώνεται η Ελλάδα. Δεν σώνεται. Εσύ να την έχεις παρατημένη την Ελλάδα, δεν σώνεται η Ελλάδα. Δεν σώνεται η Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία και να σωθεί. Ο κλέψας του κλέψαντος. Άσε. Δεν σώνεται ο τόπος δηλαδή, με τίποτα. Δεν περιμένεις κάτι καλύτερο. Τι να περιμένω, ρε, πήγα στο πάρκο τα Ιθαράπη. Το διπολισμό τον είδες. Ποιο διπολισμό. Είπα, τι έρχεται πάλι διπολισμός. Διπολισμός. Ποιο... 70% Πασόκ... τα δύο κόμματα. Όχι. 80% τα δύο κόμματα. Γιατί Κινάλ και, και ΣΥΡΙΖΑ ένα είναι. Άντε τώρα, ίδιες μούρες είναι εκεί πέρα. ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ ίδιες μούρες είναι. Άρα, η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά. 80% δικοματισμό. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, μου λες ναι. Ότι αν δεν είχε ναι, τι? Τον Βαρουφάκη ο οποίος έφυγε ναι. Και την Φόφη η οποία κατέβηκε και πανηγυρίζει το παλιό του Πασόκ που είχε 8%. Θα παίρνει τις εκλογές. Θα έπαιρνε και τις εκλογές. Μπορεί να τις έπαιρνε φυσικά. Αυτό μου λες. Έτσι και γιατί ψέματα σου λέω. Μάλιστα. Τι σου λέω ψέματα. Στο ποδοσφαιρικό χάρτη πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Στο ποδοσφαιρικό χάρτη φυσικά θα αλλάξει. Τι? Ο Ολυμπιακός θα δυναμώσει. Εξαγωνιστικά, δικαστήρια, αστυνομίες. Διαιτησίες, τι νομίζεις θα κάνει? Θα είναι όπως ήταν πέρσι, θα κάνει και καλύτερη ομάδα και ο ΠΑΟΚ θα έχει καλή ομάδα. Διπολισμός και, και στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η κούλα να πούμε θα είναι με το γήπεδο. Ο Άρης τρώει 5 γκολ από τα χωριά. Ο Ατρόμητος αποδυναμώθηκε. Επειδή Παναθηναϊκός επειδή... δεν τον ξέρει η μάνα του. Επειδή έφαγε 5 γκολ από τη Φορτούνα, τι σημαίνει? Φορτούνα. Θέματα έχει, ρε, αμυντικά θέματα. Έχει τερματοφύλακα δεν έχει. Κουλάθηκε να πούμε βάρινο ο άλλος. Είναι να αναφέρουν αυτό τη. Αυτή... Τώρα δεν είναι. Ναι, ρεβάρι, ναι, ένα χρόνο πέρασε. Ναι. Ένα χρόνο είναι. Και ο άλλο ήταν 62 χρονών. 65 okay. Πέθανε. Εδώ πατούσε εκεί βρισκόταν, θα λέγανε οι χείρε. Καλό Κυρμανόλη, εδώ πατούσε εκεί βρισκόταν. Πάρ τον ακάτω. Άσε πέρσι. Άσε πέρσι. Ναι. Του δούμε φέτο. Κάθε χρόνο στον ποδοσφαιριστή, εσύ το είπε στι προάλλε. Είναι σαν να περνά 10 χρόνια από τον άντρα. 8 χρόνια 15. Από τον άντρα. 15. Έτσι είναι, ρε Γρηγόρη, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα το δέχομαι. Το δεχόμουν. Δεν το δέχτηκε. Το δέχτηκα. Τώρα το δέχεσαι. Το δέχομαι. Πάντα πρέπει να πεθάνω για να με δικαιώσει. Τώρα είναι να φέρουν το Σαράνοφ να πούμε. Επειδή είναι ο τέο μάνατζερ να πούμε ο Παπαδόπουλο και τον γουστάρουν στον Άρη, δεν παίρνουν λέει δεν το Σαράνοφ. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Ποιο θα πάρουν τερματοφύλακα. Ποιο θα πάρει τερματοφύλακα. Δεν τον θέλουν. Θέλει τερματοφύλακα ο Άρης, πιάσε και το πιάσε. Ναι. Έχει βαρύνει άλλο. Δεν ξέρω, έχει το κεφάλι του μεγάλο. Σαν το θεολόγιο Παπαδόπουλο, σαν το κεφάλι το δικό σου. Έχει βαρύνει, τι σε κάνει τώρα. Και επειδή ο Άρης έχασε λοιπόν στα φιλικά, το βγάλουμε τώρα τον Άρη. Δεν το βγάζουμε, ρε. Λέμε, ρε, παιδάκι μου, τι θα δω, δικοματισμό θα δω και στο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ θα δω να κοντραροχτυπιώνται. Ποιο θα το πάρει να πούμε μέχρι το τέλο. Αυτό προβλέπω. Ούτε την ΑΕΚ βλέπω, ούτε καμιά έκπληξη βλέπω. Δηλαδή τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση, για να δώσει προγνωστικό για πρωταθλητή. Τι πρωταθλητή. Αν έπρεπε να βάλει ένα ευρώ, πού θα το βάζει? Αν έπρεπε να βάλω, στον Ολυμπιακό θα το βάζει. Τώρα με το Μητσοτάκι, τι να κάνω. Τι χουρ. Πέρσι τι σου έλεγα, αίτητο ο ΠΑΟΚ, Σεπτέμβριο. Ναι. Ε? Το πέτυχε. Δεν το έλεγα. Και αίτητο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τέλειε. Τώρα σου λέω Ολυμπιακό ένα ευρώ, άμα με βάλει το όπλο στο κεφάλι. Με ποιου παίκτε. Με ποιους παίκτες, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ με ποιους παίκτες. Δεν ήταν καλό. Τον Κατουρί που τον κάνανε χοκτάρι, τον βαφτίσανε στο άλλο Αλφαράκι. Τώρα τι κάνουν. Άσε καημένα. Πέρσι δεν ήταν καλό. Ποιο? Ο ΠΑΟΚ. Φράσε πέρσι. Πέρσι από πέρσι λείπει ο Σέντερφορ. Ναι. Λείπει ο Βιερίνια. Θα πάρει Σέντερφορ. Α, θα πάρει. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και αυτό. Πού ξέρω εγώ τι θα κάνει. Μέχρι το τέλειο Ιουλίου μπορεί και οι δυο να πάρουν. Άσε, μην βιαζόμαστε. Πέρασε από το πάρκο του Αιθαράκι. Και. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες το έχουν παρατημένο. Ο λόγος τι είναι? Οι δημοτικές εκλογές. Παπάζογλου τον ξέρεις, τον τραγουδιστή. Τον Νίκο. Ναι. Φυσικά. Ωραία. Μαζί τα κοπανάκατε. Αφού ερχόταν εκεί στη Βλάστη. Στο ουίσκι πρώτη ήσασταν. Ναι. Δεν αφήνετε φιάλι για φιάλι. Σταμάτα ρε τώρα. Όποιος ξέρει να ζει κακό κάνει σου. Αυτό είναι. Εσύ ο Παπάζογλου και ο Τερεπέγλου με τον Τέο και τον Ντόπερμαν. Σταμάτα ρε, θα ναι. Πεις και ποιοι είμαστε στην παρέα τώρα. Άιντε. Ο Τζόνι Γουόκερ. Ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνους πέρασαν και το ναι, λιγότερο. Ναι, ναι. Και έχει φύγει από τον κόσμο. Τη γυναίκα δεν την ξέρεις. Καλή γυναίκα. Προχώρα ρε. Άκου να σε πω. Το πάρκο θα το λέγανε Νίκο Παπάζογλου.
Ωραία. Έδωσε λεφτά η γυναίκα του Παπάζογλου στο Δήμο. Ψάχνουν να βρουν τα λεφτά. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Και τώρα θα το κάνουμε μέσω ΕΣΠΑ. Πλάκα μου κάνεις. Βγάλτε τη γυναίκα του Παπάζογλου να τα πει. Τι, εγώ να σε δίνω ο Μπούζος αύριο με το κανελάκι να βγάλουν. Βγάλτε τη γυναίκα ήταν του Παπάζογλου. Νίκο, Νίκος Παπάζογλου. Ναι. Θα ήταν τιμή. Έδωσε η γυναίκα λεφτά. Να γίνει το πάρκο. Λέω... Να το φτιάξουν. Να το φτιάξουν το πάρκο. Το θέμα, το θέμα δεν είναι ότι δεν ονομάστηκε. Το θέμα είναι ότι. Εγώ πάρκο θα γίνω. Το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι. Γίνανε εκλογές, θα σωθεί η Ελλάδα. Το θέμα, το θέμα δεν είναι ονομασία. Το θέμα είναι τα χρήματα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί πρέπει να το διασταυρώσω. Γιατί να το διασταυρώσω. Πρέπει να το διασταυρώσω. Είμαστε όρθιος να πούμε. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Όπως ο Κωστής που θα το λύσει το πρόβλημά του με που θα φύγουμε από το στούντιο. Εντάξει. Είπαμε, Γρηγόρη, δεν χρειάζεται τώρα να μπει και κανένας κλέφτης τώρα που είναι η κλειδαριά ανοιχτή. Ένα τελείω. Και τι να πάρει την μήνυ. Μόνο τη μήνυ να πάρει. Λίτρα. Έλα. Τι θα στάει. Πάνε ρε κρύες τα θέματα. Λοιπόν, ποια θέματα, τα είπαμε τα θέματα. Με έβγαλες άγριστο. Εγώ σε έβγαλα άχρηστο. Κράζεις. Τι να σε κράζω. Φωνάζεις. Τι κράζω, τι φωνάζω. Εγώ είμαι άνθρωπος πρακτικός. Μακεδονία μου, Μακεδονία μου. Πάρτα τα κόμματα εναντίον της Μακεδονίας. 80%. Μη βγει κανένα το μεσημέρι, το βράδυ, τη μέρα, τα χαράματα και αρχίζει και γκρινιάζει για τη Μακεδονία. Θα τον πάρει ο διάολος ο γέρος. Μετά μνημόνια. Μας βάλω στα μνημόνια και τα μνημόνια και τα μνημόνια. Μόνο Καρατζαφέρη την πλήρωσε στα μνημόνια. 80% μνημόνια. Μην ξανακούσω κανέναν μεσημέρι, βράδυ, χαράματα, πρωί, Κυριακή, Σάββατο να φωνάζει για μνημόνια. Εντάξει. Μην σας ακούσω να φωνάξετε. Όσο για τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι, ένα θα σας πω μόνο. Έκλαιγε ο Μπούζος το μεσημέρι, δεν υπάρχει κανένας βουλευτής να κάνει υπουργός, τι είναι, ξέρω εγώ, υπουργός από τη Μακεδονία. Κανένας. Ζάρτα μπάρτα. Νέα Δημοκρατία θέλατε, παοξίδες. Θα δείτε την πέρδεμα θα βάλετε. Να δω τι θα λέει ο Μπούζας. Σταθεροκεντρικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι και Νέα Δημοκρατία. Πάει το κουμούνι, έφυγε τώρα. Τώρα τι θα κάνουμε. Λέγε κόκκινε, σ' ακούω. Λέγε, εγώ τα λέω τα πράγματα λογικά να πούμε. Θα βρίζουνε τώρα τον Ολυμπιακό και τη Νέα Δημοκρατία. Η Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι, για πες τη γράφει. Μου στέλνει τι η Αφροδίτη Λατινοπούλου μήνυμα. Ποιος, η Αφροδίτη σου στείλε μήνυμα. Ναι. Η Μακεδονία τι. Η Μακεδονία μίλησε. Μικρή διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία στην καρδιά της Μακεδονίας. Ποιος να μιλήσει για Μακεδονία και καθαρούς πολιτικούς. Θα συνεχίσουν να μάχομαι για τους 5.500 Έλληνες που θέλουν καθημερινούς ανθρώπους στη Βουλή και όχι λαμόγια. Έκανε κάτι καλό η Λατινοπούλου με τα μακεδονικά προϊόντα. Ανάγκη και το ναι, λέω. Ναι, με τα μακεδονικά προϊόντα έκανε κάτι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Με τα μακεδονίτικα προϊόντα. Αλλά θα τη ρωτήσω τη Λατινοπούλου. Το κόμμα της που βγήκε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στη συνθήκη των Πρεσπών τι ψήφισε, τι ήθελε, τι είπε. Μια ερώτηση μόνο. Γιατί όλοι αυτοί οι Μακεδονοβλάχοι, να πούμε, οι οποίοι φωνάζαν Μακεδονία, Μακεδονία, ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και τη Φοφάρα. Αν αγαπούσαν την πατρίδα τους και το όνομα της Μακεδονίας ήταν τόσο πολύ πληγωμένοι κτλ., δεν θα ψήφιζαν αυτά τα κόμματα. Τι θα ψήφιζαν, θα μου πεις. Από εκεί και πίσω τι γίνεται. Και εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Ποιον να πάρουν, τον έναν και το χτύπα τον άλλον, ποιον. Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, λέγεται ποδοσφαιρικά. Είδες τελικό Champions League εχθές. Κόκκινε, μην κοιμάσαι, σε μιλάω. Άστη σαν... Λατινοπούλου. Λατινοπούλου είναι 28 χρόνια, είσαι 51, 49, όπως είσαι. Άστη Λατινοπούλου. Άστη να βρει κανένα νέο άνθρωπο. Ζηλέψε. Τι να σε ζηλέψω. Τι την γανιά, τη φά στο κεφάλι. Τι να σε ζηλέψω. Θα φά την γανιά στο κεφάλι. Άστο το κοριτσάκι. Δεν το γλιτώνει. Πάνε στα θέματα. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Αν είναι το παιχνίδι, εγώ σου είχα πει ότι θα το πάρει η Βραζιλία. Εντάξει, δεν έκανε και καμιά μαντεψιά του Παΐσιου, να πούμε, ή του Χορταρέα. Εγώ δεν είμαι Άγιο. Εντάξει. Χορταρέα έγινε Άγιο τώρα. Έμαθε τι έκανε ο Χορταρέα. Τι έκανε ο Χορταρέα. Πήγε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχό για αυτό, την ψώνησε. Πήγε στο Άγιον Όρος. Ο κύριο Χορταρέα Χορταρέας έγινε μοναχό στο Λαγκαδά, σε μοναστήρι του Λαγκαδά. Ε, πάει, την ψώνησε. Εγώ τον ήξερα εκεί, ερχόταν, μας έλεγε εκεί τον καφέ, μας έλεγε πολύ καλός αστρολόγος είναι. Με μου λες. Ναι. Έχει ο κάθε άνθρωπος το δικαίωμα της επιλογής. Από αστρολόγος να γίνει... Έχει ο κάθε άνθρωπος το δικαίωμα της επιλογής. Ο άλλος από διαιτητής έγινε βουλευτής. Από φούρναρης έγινε διαιτητής και μετά έγινε βουλευτής. Του φυσιολογικό είναι αυτό. Τον απαγορεύεις. Το να γίνεις... Υπάρχει ναι. Ζάμπλουτος ναι, από οικογένεια πολύ μεγάλη στην Ελλάδα που τα παράτησε όλα ναι.
Και έγινε μοναχός. Ε, βέβαια. Θα το πω εγώ γιατί. Θα σου πω. Ε, φυσικά λογικό είναι. Ζάμπλουτος, Ζάμπλουτος από μπαμπά θα ήταν. Γιατί άμα γινόταν μόνο του Ζάμπλουτος, όπως ο Μελισανίδης, όπως ο Σαββίδης και οι άλλοι, δεν θα την ψωνίζανε να πάνε να γίνουν μοναχοί. Παρακάτω, κόκκινε. Παρακάτω. Παρακάτω. Ζάμπλουτος θα έκανε τεμπελχανάς, ο οποίος είχε κληρονομή, δεν είχε τι να κάνει, βαρέθηκε και σηκώθηκε και έγινε μοναχός. Άμα ήταν τίποτα κανένα που ήταν στις επιχειρήσεις από τις 7 η ώρα το πρωί, να είναι με, με τις καραμπίνες, ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, δεν πας να γίνεις Άγιος. Λέγε. Ρε φίλε, κάποιος άνθρωπος αλλάζει τη ζωή του. Τι να αλλάξει τη ζωή του. Αλλάζει τη ζωή του, αναθεωρεί. Τεμπέλης πρέπει να είσαι. Τι είναι δυνατόν τώρα. Ρε είχε οικονομική δυνατότητα μεγάλη. Ποιος. Λοιπόν, βγάλει το Στράτζαλι, σε παρακαλώ. Τι έκανε ο Στράτζαλι. Διώξαμε τον Παπαντελίδη. Σε βγάζουμε, Γιώργο. Τώρα, Γιώργο, θα σε βγάλουμε. Σε βγάζουμε τώρα, σε ένα λεπτό. Τώρα θα το βγάλουμε τον Γιώργο. Με τα γραφή θα σου πει. Ρε. Ό,τι μου πει. Θα σου πει ότι κλείνει την τρύπα ο Άρης εκεί πίσω να πούμε. Έχουμε δημοσιογραφάρα στην Ολλανδία τώρα, πλάκα. Μόνον έναν έχουμε. Και Πετρωτό δεν έχουμε. Για τον Άρη μιλάμε. Ρε. Όλοι οι δημοσιογραφάρε είναι. Γιατί είπα εγώ ότι κάποιο θα πάει το ράδιο καλά. Από σένα πάει καλά το ράδιο. Δημοσιογραφάρε. Όχι, ούτε από μένα πάει. Παρακάτω. Κάτι ακούστηκε ότι ο Τσίπρας θα πάρει το φήμη του Μητσοτάκη και θα γίνει αυτός πρωθυπουργός. Ισχύει. Έξυπνο. Εντάξει. Αλλά δεν γίνονται αυτά. Ούτε για αστεία. Καλησπέρα από το που διάβασα ότι ο Πάκο ενδιαφέρεται για τον Βέντερ που ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ. Αλλά ο Πάκο δίνει περισσότερα λεφτά από το να δώσουμε 12 για τον Παρτών Λιβέρα. Καλύτερα με 2 εκατομμύρια να πάρουμε αυτόν. Ποιο να πάρει, λέει? Το Βέντερ. Ποιο θα πάρει το Βέντερ? Λέει ότι ενδιαφέρει το Πάκο να το πάρει. Ο Πάκ πρέπει να δώσει από τα λεφτά που θα δίνει για τον Ολιβέρα να πάρει μια χαφάρα και τον Μπέρκ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Πάκ. Αντί να σαλιαρίζει με τον Ολιβέρα. Λοιπόν, το. Κάνει μια ερώτηση στον Κωστήλη. Τώρα που βγήκε ο Καράογλου θα κάνει κάτι για τον Ηρακλή. Γιατί να κάνει, γιατί από τον Ηρακλή. Ο Καράογλου πάντα κάνει, όχι. Τι έκανε. Γιατί βγήκε πρώτο στη Β' Θεσσαλονίκη, σου λέει κάτι. Ναι, μου λέει κάτι. Γιατί να ασχοληθεί με τον Ηρακλή. Μήπως κανένα Ηρακλήδα τον ψήφισε τον Καράογλου. Καράογλου δουλεύει το παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι πολύ καλός πολιτικός, δεν σας έχει ανάγκη, τον βρίσατε, βρίσατε το ρέμο, δεν θέλετε και κανέναν. Εξήγησε και εξάλλου κομμουνιστές είστε εκεί πέρα. Τι θα τον κάνετε τον Καράογλου. Με τον έτον 145 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και 8 προθήμων κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, από Θεοχαρόπουλο, Λικούδη, Παπακώστα, Παπαχριστόπουλο, Κουντουρά, Θεοδωράκη, Μαυροτά, Διανέλη. Εντάξει. Όχι από κόκκαλη, παρόλο ψαριανός. Λοιπόν, εσύ να θυμόμαστε. Τα κόμματα τα οποία ψηφίσαν εναντίον της Μακεδονίας που είναι ελληνική. Εντάξει. Τα λέω καλά. Άντε, για το τι λένε ο καθένας και σημασία και τι κάνει. Και τι θα κάνουν τώρα. Εντάξει. Τι θα κάνουν τώρα. Θα πάρουν τα δημόσια έργα αυτοί. Θα πάρουν αυτοί τις προμήθειες και θα οικονομήσουν αυτοί. Και είναι αυτό. Τι θα κάνουν. Τι δεν θα κάνουν δηλαδή. Κόκκινε μόλις οι Έλληνες κατάλαβαν ότι η χώρα πάει να γίνει μια κανονική χώρα. Την παρέδωσα στους νόμους ιδιοκτήτες, μαρινάκηδες, αλαφούζους κτλ. Πάμε Στράτζαλι. Στράτζαλις. Φοβερός, εκπληκτικός Ολλανδός. Έτσι. Έλα γλυκό αγόρι, σ' ακούμε. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Μας έτοιμοι να τον άκουμε. Μας καλά τώρα με το μιξιάρικο τώρα μεσημεριάτικα, τον Κωνσταντινίδη. Εγώ νόμιζα με βγάλεις είδηση. Τέλος πάντων. Όχι, όχι. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε. Αυτός με το πιπερό τρώει ακόμα. Τον Κωνσταντινίδη πήγατε να βγάλετε. Με τον Καρδέσο, αν μπαλώσει τον Δύριο Καρδέσο. Τι λόλα θα τη φάει. Πάμε να τον ακούσουμε. Τι Κωνσταντινίδη τώρα με κάνει τώρα. Τι φρενάρισμα ήταν αυτό τώρα. Στα βράχια τη Πειραϊκή έπεσε. Κωνσταντινίδη. Ναι. Η ομάδα έχει εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα περίπου που είναι εδώ πέρα και λίγε παραπάνω μέρε. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει. Δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με την εικόνα των φιλικών. Αλλά το ίδιο θα σας έλεγα και να είχαμε κερδίσει αυτά τα φιλικά, ότι για μένα δεν έχει σημασία τόσο η νίκη ήταν σε κάποιο φιλικό παιχνίδι, ωστόσο να είμαστε έτοιμοι 25 Ιουλίου, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Εννοείται, ναι, ήταν όντως μια δύσκολη χρονιά για μένα. Την έχω αφήσει ήδη πίσω, δουλεύω πολύ καλά. Το καλοκαίρι σχεδόν δεν έκανα καθόλου διακοπές για να είμαι έτοιμος για τη φετινή χρονιά. Και εύχομαι όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και να έχουν μια επιτυχημένη σεζόν. Ναι, 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 όλα μια χαρά. Εντάξει, η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη. Σίγουρα λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν θα πω τόσο για το κέντρο του Μανώλη. Γενικά και εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι μόνο για το χώρο του κέντρου. Γενικά η ομάδα δείχνει ακόμα ανέτοιμη.
Αλλά έχουμε συζητήσει ότι το ξέρουμε ότι αυτή θα ήταν η εικόνα μέχρι στιγμής. Θα την αλλάξουμε, δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις και πιστεύω πως 25 Ιουλίου θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι. Εννοείται, αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχει σημασία από που κατάγεσαι. Θέλουμε ότι τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος και αυτοί που είμαστε από πέρυσι, πραγματικά νιώθουμε οικογένεια μεταξύ μας. Θέλουμε να είμαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, γιατί αυτό θα βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Αν δεν είμαστε καλά, αυτό θα βγαίνει, όπως είπα, και πάλι μέσα στο γήπεδο και δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα. Εντάξει, είναι πολύ καλός μου φίλος. Εγώ από την πρώτη στιγμή του είπα να κάνει αυτό, ξέρει αυτός ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Μακάρι να ήταν εδώ πέρα, δεν είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί τη μια χρονιά να είσαι κάπου, την επόμενη να είσαι κάπου αλλού. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Πρέπει να συνεχίσουμε και εύχομαι τα καλύτερα ενώ στο Μάνολη. Το καθένα πάντα το είχες κάποιες, πέρασες από κάποιες δύσκολες καταστάσεις και τραυματισμούς, είχες μια επιλογή να πας στο εξωτερικό που δεν σου βγήκε, πέρσι τη μισή σεζόν την έκανες, όντας πια σε μια ηλικία που δεν θεωρείσαι και νεαρός. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το Δημήτρη Κωνσταντίνη? Εννοείται, είμαι σε μια καλή ηλικία ποδοσφαιρικά, πιστεύω, είμαι 25 χρόνων πλέον. Πλέον γνωρίζω καλύτερα το κορμί μου, νιώθω έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όπου μου ζητηθεί από τον προπονητή και όπως είπα και πριν, μακάρι να έχουμε υγεία και να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα φέτος. Τι έγινε, πέθανε αυτός, τι έγινε? Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δουλεύουμε στόχο να είμαστε έτοιμοι για τις 25 Ιουλίου και να πάρουμε την πρόκληση στα δύο πρώτα παιχνίδια μετά την 1η Αυγούστου, να έχουμε και άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα δουλεύει καλά τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και τακτική, για να μπορεί να είναι έτοιμη όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και αργότερα για την αρχή του πρωταθλήματος, την πρωταγωνιστική. Εννοείται, από όλα τα πλάγια μπακ προπονητή ζητάει να έχουν συμμετοχή στο εξωτερικό παιχνίδι. Αυτό είναι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν ότι θα κάτσουμε πίσω και θα κάνουμε άμυνα. Θέλουμε συνέχεια να επιτεθόμαστε, να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και μακάρι να το πετύχουμε. Το πρωτάθλημα σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη θέση από πέρσι, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο όπως έκλεισε η σεζόν. Και απλά εγώ πιστεύω ότι φέτος, λόγω την αλλαγή που έγιναν με τα play-off, θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιες ομάδες είναι πιο έτοιμες τότε. Δηλαδή, όλη η σεζόν μπορεί να κάνεις μια καλή πορεία, αλλά αν δεν είσαι καλά τότε, ίσως να κλείσει άσχημα τη χρονιά. Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο ποιες ομάδες θα είναι τότε έτοιμες στα play-off. Ο coach από την πρώτη στιγμή που ήρθε, νομίζω κατευθείαν προσπάθησε να περάσει τα θέλω του και τα πιστεύω του μέσα στην ομάδα. Σίγουρα όταν είναι από την αρχή της χρονιάς είναι ακόμα καλύτερα, γιατί έχουμε και καινούριους ποδοσφαιριστές τώρα. Για κάποιους ποδοσφαιριστές είναι όχι γενικές, ξεκινάει τώρα στην ουσία η πρώτη τους εμπειρία στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής από πέρυσι, από την πρώτη μέρα, προσπάθησε να περάσει τα θέλω του. Τι βουτιά είναι αυτή, Βασίλη? Άντε ρε. Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο. Έλα. Ωραία, ωραία. Ακούσαμε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Με τεμποδίων. Γιατί? Εντάξει, δεν θέσει. Καλά ρε Χριστιανέ. Ολόκληροι παίκτες εκεί πέρα. Τον Κωνσταντινίδη βγήκατε να βγάλετε να μιλήσει. Μα είναι δυνατόν. Ποιανού σκέψη τη πάει Άρης ήταν? Καταρχάς ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης κάνει μια νέα προσπάθεια μετά τη δύσκολη σεζόν που πέρασε και δείχνει και μεγάλη διάθεση. Και στην Καμπούρα τη δικιά μου δηλαδή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο εμπιστεύεται και ο προπονητής. Εσύ τον εμπιστεύεσαι δηλαδή να τον βάλει μέσα? Μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο Σούτγκρεν. Ο Σούτγκρεν. Το βασικό δεξιμπακ. Που είναι ακόμα αγωνίζεται στην ΑΕΚ και θα έρθει στα μέσα του Ιουλίου, πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι από τα βασικά μπακ της ομάδας και δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση, γιατί αυτό που τον ρώτησα κιόλας είναι για τον ίδιο η φετινή σεζόν, μια σεζόν επανεκκίνησης μετά τις δυσκολίες που πέρασε την περσινή χρονιά. Πέρασε δυσκολίες γιατί το παιδί ταλέντο είναι, αλλά όλο τρακέρνει, όλο σηκώνει, όλο χαλάει, όλο...
Τσαλακώνεται. Είναι ευπαθή να πούμε. Έχει ένα παιχνίδι με τη Λάρισα. Καλό παίκτη, καλό ταλέντο. Καλό τεχνίτη. Καλό γρήγορο. Αλλά όλο μένει στο κρεβάτι του πόνου, να πούμε. Γι' αυτό και ο ίδιος βλέπει την φετινή σεζόν έτσι με να μην τραυματιστεί ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Καλός παίκτης. Δύο λέω εγώ ότι. Από την πλευρά των τραυματισμών, λέω. Είναι σαν τους χλεμπονιάριδες. Γιώργο, ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος πότε έρχεται? Ναι, γιατί ζήτησε και είδηση πριν ο Κώστας. Τι, πάλι οχτάρι πήρατε, οχτάρι. Όχι, είναι ο Αντισιώπης. Ο Αντισιώπης είναι. Οχτάρι. Ναι. Ναι, αλλά ποιο οχτάρι ξέρω είναι. Ποια είναι η τοποθέτησή σου? Περισσότερο, περισσότερο κόφτη. Δηλαδή με αυτά που είδαν και οι άνθρωποι του Άρη, με αυτά που τις πληροφορίες. Ναι, γιατί ο άλλος ο προπονητής του Άρη τρόμαξε, λέει, εσύ το έγραψες, ότι κάτι πίσω δεν πάει καλά, να πούμε. Ναι, ισχύει, μα δεν έχει και τις επιλογές. Α, δεν έχει και τις επιλογές αυτή. Ναι, εντάξει, δεν μου λες, Παντελίδης, ο δηλαδή, Κουέστα τι έπαθε φιλικά, έχει πρόβλημα στο πάνω από τους κοιλιακούς. Είναι ένα ερωτηματικό, ναι, είναι πολύ δύσκολος τραυματισμός, γι' αυτό και μαζί με το Λάτσον σήμερα επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε το όνομα του Σεράνοφ. Έχει ακουστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σαράνοφ λέγεται. Σαράνοφ, ναι. Σαράνοφ. Επειδή έχει η μάνατζερ, να πούμε... Ανάλογα με το πώς θα πάει η κατάσταση του Κουέστα, ίσως γίνει κίνηση βαρύ τον βλέπω. Για την απόψη ενός ακόμη τερματοφύλακα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης στην προετοιμασία έχει μείνει με τον Έμαν και τους δύο νεαρούς, τον Τζιλιγκύρη που δοκιμάζεται και τον Ντίνο τον Αρβανίτη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ίσως χρειαστεί να κάνει κίνηση ο Άρης για την απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνει και ο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, περιμένουμε τον Λούκα Σάσα αύριο στη Θεσσαλονίκη, ναι, εφόσον πάνε όλα καλά με τα αργομετρικά και υπογράψει τη συμφωνία με τους Κιτρινόμαυρους. Εκτός απρόπτου θα βρεθεί μαζί με τον Ντίνο τον Διαμαντόπουλο στην Ολλανδία. Θα συμμετέχει την Τετάρτη με την υπόλοιπη ομάδα και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα γίνει το deal με τον Ιμπάνιες, τον αριστερό μπακ, τον Αργεντινό, ο οποίος βρίσκεται στην Κροατία για διακοπές. Ωστόσο, ο μάνατζερ του θα είναι στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη και αυτός αύριο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Και εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή σε αυτή τη μικρή απόσταση οικονομική που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, τότε θα υπογράψει και θα κλείσει και αυτό το κενό, γιατί και σε αυτή τη θέση υπάρχει κενό. Ο Κόρκουτ ήρθε ταλαιπωρημένος, να το πω, κουρασμένος από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα, δεν ξεκουράστηκε καθόλου και αυτή η κόπωση την οποία έχει ο Ούγκρος βγαίνει στο παιχνίδι και στα φιλικά και στις προπονήσεις, είναι κάτι που το διακρίνει ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος προβληματίζεται και για τον Ούγκρο. Γενικότερα, σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε και μεταφέρουμε και μέσα από το ρεπορτάζ, γενικότερα η ομάδα δείχνει ακόμη να είναι ανέτοιμη. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές βασικά στελέχη όπως είναι ο Ιτέγη, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Πετσατζίδης, ο Ρος, ο Κόρκουτ που ανέφερα προηγουμένως, δείχνουν ακόμα ότι θέλουν χρόνο μέχρι να βρουν ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη 13η του μήνα, που θα γίνει το 12η του μήνα, την Παρασκευή δηλαδή θα γίνει το επόμενο φιλικό του Άρη, νομίζω ότι είναι καλό. Θα το εκμεταλλευτεί, ναι, θα το εκμεταλλευτεί διότι ο Σάββας ο Παντελίδης. Δηλαδή, αυτό είπε και τους ποδοσφαιριστές. Ερώτηση, βλέπεις στις προπονήσεις να βελτιώνονται σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές? Κοίταξε, φαίνεται ότι με τα όσα ζητάει και ο Σάββας ο Παντελίδης, δηλαδή σήμερα στην πρωινή προπόνηση, ήταν πολύ απαιτητικός. Ήθελε ένταση από την ομάδα του, ήθελε ρυθμό, φώναζε συνεχώς τους ποδοσφαιριστές του να ανεβάζουν ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που δεν θα έχει φιλικά παιχνίδια για ένα τετραήμερο, με διπλές προπονήσεις να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Αυτό θα επιδιώξει, από σήμερα το επιδιώκει, με διπλή προπόνηση, έκαναν το πρωί κανονικά και Κιτρινόμαυροι, το απόγευμα και πάλι στο γήπεδο. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε την πρώτη του Άρη στην Ολλανδία, ο Άρης είχε να δώσει δύο φιλικά μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Αυτό σημαίνει ότι κοβόταν στη μέση προπονήσεις, καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, το πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα το πρόγραμμα, δηλαδή με διπλές προπονήσεις μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια την Παρασκευή το φιλικό. Θέλει γενικότερα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα ο Ελλάδας. Την Παρασκευή, υπενθυμίζουμε, ποιον είναι το φιλικό παιχνίδι. Αϊτχόφεν. Το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο από όλα. Η Αϊτχόφεν, η οποία το Σάββατο έχανε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε. Νομίζω ότι έχανε 3-0 στο ημίχρονο. Ναι, ναι. Μια ομάδα με τη Λόμελ, κάποια δεν την ξέρω. Ναι. Δεν θέλω να πιαστώ αδιάβαστος, αλλά έβλεπα. Έχανε, αλλά εντάξει. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει περίπου με το δικό μας μαζί. Ναι, ενώ το Βελγικό, για παράδειγμα, ξεκινάει στις 28 του μήνα, 28 Ιουλίου.
Καταλαβαίνεις ότι η Γάνδη που αντιμετώπισε ο Άρης το Σάββατο ήταν πιο έτοιμο πόλεμο. Έτσι. Παρότι ο Άρης δεν ήταν κακός από αυτά. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα δύο πρώτα φιλικά που έδωσε ο Άρης, αυτού με τη Φορτούνα και με τη Γάνδη, το συμπέρασμα είναι ότι ο Άρης ήταν σαφώς πιο βελτιωμένος σε συγκεκριμένους τομείς. Είχε περισσότερη διάθεση στο παιχνίδι του, είχε περισσότερη ενέργεια, πιο συμμαζεμένη ομάδα μέσα στο γήπεδο και νομίζω αυτό είναι που κράτησε ο Σάββας ο Παντελίδης από το φιλικό του Σαββάτου. Περιμένει ωστόσο ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση και προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές του. Κάποιο άλλο όνομα να ακούσουμε για κάτι για άλλο μεταγραφή, κάτι σημαντικό δεν υπάρχει? Κοίταξε, για μεταγραφή όχι, δεν υπάρχει ακόμη. Αυτά είναι τα δύο βασικά κενά, η απόκτηση δηλαδή του Αντισιόπη και ο αριστερός μπακ. Οι υπόλοιπες κινήσεις συμπληρωματικές θα γίνουν με το που επιστρέψει η ομάδα από την Ολλανδία και πριν ή ακόμα και μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια για το Europa League. Ωραία, δηλαδή, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Τράνζαλης από την προετοιμασία του Άρη από την Ολλανδία μας μετέφερε και τις γλώσσες του Κωνσταντινίδη. Λέει ο 307, πόσο φέλος πρέπει να είναι κάποιος για να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ? Μην ρωτάς εμένα, ρώτη τον εαυτό σου και δες τι γίνεται. Κόκκινα λιδεύει ότι ο Ρατόπουλος θέλει να γίνει καλόγερος μετά τα 55 στην Ιερά Μονή του Αγίου Αχιλίου. Σε παρακαλώ, ρώτησε τον γιατί κάτι άκουσα. Φίλε, εσύ μπορεί να το στέλνεις σαν αστείο, αλλά να ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα ποτέ κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να το ξημερώσει. Συμφωνείτε, κύριε πολίτη? Ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα το ξημερώσει. Τώρα για ποιο λόγο κάποιος παίρνει μια τέτοια απόφαση είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως η Β' Πειραιά έγραψε στα παλιά της ταμπούτσια του Μαρινάκη, πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και η Θεσσαλονίκη δεν πήγε τρένο με η Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, φίλε, πώς το ερμηνεύεις? Πώς το ερμηνεύεις, για πες μου. Εσύ πώς το ερμηνεύεις? Γιατί να πάρει τον Μπέργκ, γιατί να πάρει τον Ραπτόπουλε, τόσοι φόροι υπάρχουν στον ανακεφτό. Πάρει τον Γκερέρο της Κιλής που είναι παικτάρα και στην ίδια ηλικία του Μπέργκ. Ο Μπέργκ πάει Τουρκία. Για τον Μπέργκ έγινε ένα φιλοτόρο το Σάββατο. Αν έρθει δεν έρθει, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, και επειδή έχω βαρεθεί να τα λέω, στις 5 είναι η συνέλευση για όσους ενδιαφέρον. Το λέω τώρα που λείπει η Φαλακρή γιατί έχει το θέμα με το έτερό του. Λοιπόν, στις 5 είναι η συνέλευση. Δεν υπάρχει θέμα για Βόλο. Από εκεί πέρα, ό,τι ψηφίσει ο κόσμος ο οποίος θα παρευρεθεί στο Κατσάνιο. Να πω κάτι που είδα χτες το βράδυ και ειλικρινά έχω μείνει έκπληκτος. Στις 12, στην 3, μετέδιδαν το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Ούτε καν συνδεθήκανε με το, με το δίκτυο της ΕΡΤ1, ρε παιδί μου, με την ΕΡΤ1 που μετέδιδε τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Εντάξει. Αν σημαίνει κάτι, οκ. Αν δεν σημαίνει τίποτα, πάλι οκ. Αλλά το είδαμε και αυτό. Έχεις ξαναδεί κρατικό κανάλι να βάζει, να συνδέεται με το ραδιόφωνο? Εγώ ήξερα ότι τα ραδιόφωνα συνδέονται με τις τηλεοράσεις. Δεν πάμε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς τηλεφώνοντας στο 18133. Οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 και 390. Χορηγός μας τα καταστήματα Κοσμάγλου που υπάρχει πάντα ένα δίπλα μας. Και αν θέλετε να βάψετε μεταλλικές επιφάνειες, να ξέρετε ότι θέλουν ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό σιλικονούχο του κόχρωμα Heavy Metal Silicon από τη Vitex. Κορυφαία σκληρότητα, αντοχή στον χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Θα το βρείτε σε χιλιάδες αποχρώσεις καθώς και με ανάγλυφη ή μεταλλιζέ εμφάνιση. Τρία τα καταστήματα Κοσμάγλου, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσου στον Εύωσμο, ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φοίνικα και στο κέντρο στην Φιλίππου 74 με τηλέφωνο το 2310 480 606. Λοιπόν, στις και 20 θα ακουστεί το όνομα ενός τυχερού φίλου ακροάτη ή μιας τυχερής φίλης ακροάτρια, η οποία θα έχει 30 λεπτά να βγει στον αέρα να κλειδώσει την συμμετοχή της για τα ψώνια της χρονιάς. Ο Μητσοτάκης ορκίστηκε ως πρωθυπουργός, ως νέα κυβέρνηση. Μιλάτε, λέτε ότι θέλετε, αν αυτό πιστεύετε ότι έχει σχέση με τα ποδοσφαιρικά, πόσο μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει. Ακούμε τον κόσμο, παρακαλώ. Πέρα. Καλησπέρα.
Αυγερινός, πού είναι ο Αυγερινός? Ο Αυγερινός, ξέρεις πού είναι τέτοια ώρα. Πήγε τουαλέτα, ναι. Μόνο να μην ξεχάσει να πατήσει. Διάλεγε. Αυτά που έλεγες πριν. Οι υπόλοιποι πέσανε καλά... οι γραμμές, πες μου. Ναι, τους έριξα εγώ, ρε φίλε. Να σου πω. Είσαι θηρίο. Για την ομάδα ότι δεν κάνουμε μεταγραφές. Ξέρεις τι μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ρε Γρηγόρη? Γιατί λες με ποια ομάδα? Είπα, όχι. Κάτι τέτοιο σε άκουσα, έτσι. Όχι πρωτοκλασάτες. Τι όχι πρωτοκλασάτες? Δηλαδή, τι παίχτη περίμενες? Δηλαδή, έφερε center for τον El Arabi, ένα 600 παίρνει το χρόνο. Δηλαδή, τι παίχτη περίμενες να φέρει? Ποιον να φέρει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός? Ποιον δηλαδή, παίχτη? Ναι, ποιο παίχτη δηλαδή center for θα μπορούσε να φέρει ο Ολυμπιακός ή μια ελληνική ομάδα ή μια ομάδα σε αυτό το στυλ που παίζουμε εσύ? Ο Μπέργκε δεν έκλεισε. Δεν είναι... Ο Μπέργκε δεν έκλεισε. Ο Μπέργκ δεν τον θέλει ο προπονητής, γι' αυτό. Α, γιατί τον... για τα λεφτά που είδε, του Μπέργκ του δίνει ένα 200, ήθελε ένα 500. Αν άξιζε ένα 500 θα του τα δίνει. Τα έδωσε στον άλλο ένα που τα αξίζει. Δικαίωμά του δεν είναι. Φυσικά. Δηλαδή τι, εσύ πιστεύεις ότι ήθελε τον Μπέργκ και δεν μπορούσε να το πάρει? Αν τον ήθελε πραγματικά ο προπονητής θα τον έπαιρνε. Όταν ο Μπέργκ ζητάει 2+1 χρόνια και είναι 34 χρονών στα 35 συμβόλαιο, πώς θα του τα δώσει, ρε φίλε? Όταν δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Όταν δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Το center for που έχει πάρει τον είδες? Όχι. Τον ξέρεις? Όχι. Το Σουντανί που πήρε από την Νότιχαμ τον ξέρεις? Όχι. Τον πώς το λένε, ο Βαλμπουενά είναι κακός δηλαδή? Είναι μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή ο Μπέργκ είναι μικρός. Καμία. Πόσο μήνες διαφορά έχουν, ρε φίλε? Περίμενε. Ο ένας είναι περιοχάτος και βλέπεις ότι το παστελώνει συνέχεια και ο άλλος είναι σε πτώση, σε κάμψη συνέχεια. Δεν μου λες τον είδες το... Επειδή έχω εικόνα και από τον Βαλμπουενά και από τον Μπέρκ, ο ένας είναι σε συνεχόμενη κάμψη. Πού είναι, ποια είναι συνεχόμενη, για τον Μπέρκ λες? Για τον Βαλμπουενά. Γιατί είναι σε συνεχόμενη, για πες μου τον λόγο. Μπορεί εδώ να κάνει παπάδες εσύ. Εσύ προχθές τον είδα στα φιλικά. Θα σου πω κάτι. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αν θυμάσαι πέρσι όταν είχε έρθει ο Τουρέ και έλεγε ο Φαλακρός ότι έλαρε ποιος ο γιαγιά, ο γιαγιά. Εγώ έλεγα κοίταξε να δεις. Ο γιαγιά έχει 20 κιλά παραπάνω όμως από το κανονικό. Γιαγιά, το παιδί του άλλο. Άλλο να τελειώσω. Από τη ζωζό σαμπουτζάκι ρε. Εγώ θεωρούσα ότι είναι καλή μεταγραφή. Και να, καλά, να που εκτέθηκα. Τι να εκτέθηκε, τον πισινό του τον είδε στο γιαγιά του Ρέρε πως ήταν. Τις μπουτάρες του που τις έτριβε εκεί που περπατούσε. Άκουσε με ρε, σταμάτα ρε, ήρθες από την τουαλέτα με φωνή ρε γαμό. Τι τουαλέτα ρε, εδώ βγάζει μαύρο αυτό εδώ το. Δεν μου λες ρε, δεν μου λες, τα χαφ του ΠΑΚ μπορείς να μου πεις που θα πάρουν το πρωτάθλημα? Εγώ σε είπα ότι ο ΠΑΚ θα πάρει το πρωτάθλημα ρε. Έτσι είπες. Μ' άκουσες να λέω, ρε εσύ τι είπα προηγουμένως? Πριν είπε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Πολύ άλλη φορά σε έχω ακούσει. Πριν είπε ότι θα το πάρει. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία λέει θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Δημοκρατία ρε εσύ. Έτσι είπε. Πες μου εσύ καλύτερα αμυντικά χαφ από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός άλλη ομάδα να έχει. Τον Καμαρά. Τον Καμαρά και τον Κιγκέρμι. Πολύ καλή χαφ. Ο Καμαρά είναι παικταράς. Για παίρνει τον αριστερό σου μπακ. Ο Κούτρης, ο παιχταράς. Ρία Κούρτη. Όχι, πες μου εσύ. Με αυτόν έχεις καψούρα. Η ομάδα της πόλης σου ποιον έχει αριστερό μπακ να μας πεις? Το Γιαννούλη ρε. Ποιο Γιαννούλη ρε, γελάει ο κόσμος ρε. Ποιο Γιαννούλη ρε. Δεν μου λες. Έλα ρε. Πιστεύεις ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα επηρεάσει την ομάδα σου? Δεν πιστεύω τίποτα, όχι καμία σχέση. Δεν πιστεύεις? Το μόνο που πιστεύω στο εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα έχει προβλήματα ο Μαρινάκης με αυτούς τους κουλούς που είχε μπλέξει. Γιατί τώρα αυτοί πήγαν όλοι σπίτια τους, έτσι, οι Γκοντονίδες, οι άλλοι, ο άλλος ο υπουργός που ήταν του αθλητισμού. Πανηγυρίζατε σήμερα? Όχι ρε, τι πανηγυρίζαμε? Ο Πρωτόταυρος. Οι εφημερίδες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Άρα, μία... οι εφημερίδες, τι θα κάνει, ο άνθρωπος έχει το λόγο του, εμείς τι μας νοιάζει εμάς, εμάς κάνει μεταγραφές. Έχει κάνει μεταγραφές ενδεκαδάτες. Τρεις ήθελε ο Ολυμπιακός, ήθελε ένα εξτρέμ αριστερό, ένα center for και ένα stopper. Πήρε το καλύτερο στόπερ που έχει έρθει από το 1980 και μετά στην Ελλάδα. Όπως το λέω και από το Μέλμπερ και από το Ρομπέρτο. Το καλύτερο στόπερ που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι ο Πάμπλο Κοντρέρας. Ο Πάμπλο Κοντρέρας δεν ήξερε τι του γινόταν. Ψηλά ήταν ο Πάμπλο Κοντρέρας. Του δούσε κεφαλιά και τον βάζανε μέσα στα δίχτυα, κόκκινε. Ψηλά ο Κοντρέρας. Ψηλά ο Κοντρέρας. Και για εμένα, και για εμένα. Προβλήματα είχε. Το καλύτερο δίδυμο στόπερ. Το καλύτερο δίδυμο στόπερ που έχω δει. Καλά, μίλησε μόνοι σας. Άκου λίγο, αυτό που λέει. Έφυγε ο Μέλμπερτ και φέραμε τον Κοντρέρας και γελούσε όλο το γήπεδο. Καλά σου λέει, μωρέ. Καλά σου λέει, μωρέ. Με ένα 78 στόπερ πήρε. Καλά σου λέει, μωρέ.
Φύγε! 1,78 ήταν ο Κοντρέας. Δίπλα-δίπλα δύο πόντους με περνούσε. Ποιο είναι το καλύτερο δίδυμο στόπερ που έχεις δει? Ποιο είναι το καλύτερο στόπερ? Δίδυμο στόπερ που έχεις δει. Στόπερ που έχω δει. Ναι. Πού, σε ποιο πρωτάθλημα? Στο ελληνικό. Μέλμπεργκ Αβραμ. Και μετά Κρέσπο, Βαρέλα. Αυτά τα δύο. Κατσαμπίσμα Αλαγκίνιο. Ράσε μα καημένα τώρα. Όσοι είσαι μέσα στα δίκτυα του Εβραίου. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Ποια γνώμη σου να έχω? Μπορώ να έχω τη γνώμη. Τρώω στα ψάρια εκεί με τον Κατσαμπί. Εσύ έφαγε ψάρια. Και επειδή έβγα ψάρια να πω ότι με τον Ιταλό. Είπα εγώ να πει. Πρε 4 γκολ στα δίκτυα. Δεν ήταν Ιταλό. Αργεντίνο ήταν. Μπερδεύεσαι. Ο Κατσαμπί στον Ηρακλή ήταν σε μεγάλη ηλικία. Εντάξει. Ποια μεγάλη. Πολύ σε τερμπακάρα ήταν. Και ξάρι εγώ τον πρόλαβα. Όταν εσύ έτρωγε στη Ρόπη. Όταν τον άλλαξε θέση ο Άγγελο και όταν έκανε στόπερ. Τα ξέρω, μη στεναχωρήσει. Άντε, μπράβο. Στάπε ο Κατσαμπί, άνοιξε τα μάτια. Αλλά σαν τον Μέλμπεργκ με τον Αβραμ και τον Κρέσπο με τον Βαρέλα. Κρέσπο, Βαρέλα, Μέλμπεργκ, Αβραμ. Εντάξει. Αν πάμε παρακάτω. Εδώ δεν θα κάνω δημόσιες σχέσεις στην ηλικία μου. Πάμε παρακάτω, λέγε φίλε. Άντε, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το βρακίτο αλλιώς. Τι να κάνω εγώ τώρα, να κλαίω ή να γελάω? Τίποτε, αγόρι μου, τίποτε. Τι να κάνω εγώ για. Κωστά, τι θα κάνεις τίποτε. 30 χρόνια ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τώρα θα έχουμε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Αυτούς ρε παιδιά δεν βγάζετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, γιατί κλαίτε τώρα. Τους βγάζουν. Αυτοί που ψηφίζουν τους βγάζουν. Ναι. Εμείς ψηφίζουμε άλλα πράγματα. Εκτός από χουέ, ό,τι άλλο θες το ψηφίζουμε. Κυνηγούς, στρατιβάτες, αυτά όλα τα ψηφίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, και ένα άλλο θέλω να σου πω. Άλλαξε η πόλη, ρε. Ζητάτε τι έγινε η πόλη. Άλλαξε η πόλη. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με το δήμαρχο που βγάλαμε. Και είπα οξύς και τραλαλαλαλαλαλα, τραλαλαλαλαλα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στον κόσμο. Πρώτη φορά. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Έλα καλησπέρα. Οχ. Τι έγινε ρε, μνημονιακή, εντάξει. Η μνημονιακή ψηφίσα μνημόνια. 80%. 80% όπως θα στάπανε. 71% δικοπατισμός και 80% μνημονιακή. Ωραία. Έτσι. Τόση τη θεότητα ρε γάμου. Τι να γίνει ρε, τι. Δηλαδή εσύ τι ψήφισες για πες μας. Εγώ. Ναι. Τσίπρα. Τσίπρα. Γιατί, αν επιτρέπετε. Γιατί τα έχει καλά με τον Ιβάν. Ναι. Δηλαδή. Βρήκα εγώ μια δικαιολογία κόκκινη και ψήφισα. Προς τιμήν σου. Ναι. Απαντάς ειλικρινά. Ειλικρινά. Πάντα απαντάω ειλικρινά. Εσύ όχι μην όλοι. Κλαίγονται, ρε, μην κλαίγονται μετά. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε. Αυτό που λέει ο Κωστής ότι είναι ήττα του ΠΑΟΚ και ότι δεν βγει ο Κυριάκος Κυριάκου και οι υπόλοιποι, το δέχεσαι? Όχι. Πώς το εκλαμβάνεις? Γιατί να το δεχτώ? Πώς το εκλαμβάνεις? Ναι, γιατί να το δεχτώ αυτό, σου λέει πού είναι η δύναμή σου, ρε φίλε. Η δύναμή μου κόκκινη ξέρεις που είναι. Στον ΠΑΟΚ και δύναμη ξέρεις που είναι. Δεν μου λες, είπα κάτι για τον Ηρακλή πρωτού 3 μήνες και λυπάμαι και όλες πολύ, γιατί ο παιδικός μου φίλος είναι Ηρακλειδέας και τώρα το βλέπω και το λέω άσε μπορεί δεν ασχολούμαι τώρα με ποιο είναι Ηρακλή. Δηλαδή έχουν έρθει σε σημείο οι φίλοι του Ηρακλή, οι σωστοί φίλοι, όχι οι ανθυγιεινοί, λοιπόν, και δεν θέλω να τους πουλάνε για τον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή. Το μιλάω για τον Ηρακλή και δεν θέλω ρε φίλε. Αν το πιάσει από τη μήνυ, θα κάνει πάμε ο Ηρακλητές. Αλήθεια. Δηλαδή τους έχουν έρθει σε τέτοιο σημείο τα παιδιά. Έχει αγανακτήσει ρε. Λοιπόν. Και τους λέω τώρα. Ας εγώ για τον ΠΑΟΚ νιώθω όμορφα γιατί. Πλατιάζεις. Είμαι στα 53. Πλατιάζεις. Νιώθω πολύ όμορφα. Για τον ΠΑΟΚ που είμαι ΠΑΟΚτσες. Πρώτη φορά νιώθω τόσο όμορφα και ωραία. Και δεν μια και και επειδή δεν μπορείς να νιώθεις τόσο ωραία, λες κάτσε να στεναχωρηθώ λίγο για κάτι άλλο. Πλατιάζεις. Έκλεισες. Έφυγες η Ριζέ Παοξή. Γνώμη λέει για Κούγια που είπε για τους γύφτους τους Ρωμά ότι είναι φύρες κτλ. Τι άποψη έχεις? Δεν άκουσα τι είπε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι άκουσες δηλαδή? Δεν άκουσα τι είπε. Έλα φίλε, ναι. Γιώργος ονομάζομαι. Γεια σου Γιώργη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, αλλά παλιά ήταν Παρασκευή και 13 και είχα κερδίσει για τον Ηρακλή. Εισιτήριο διαρκέας από το Αυτόπουλο. Ναι. Δεν ξέρω, Παρασκευή και 14 το έχουν γρουσούζικοι, αλλά εμένα με φέρε γούρι. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Παλιά μου είναι Ηρακλειδέας, τώρα έχω γίνει Ολυμπιακός.
Γιατί αυτό βλέπω πώς ότι έγινε, κοινωνία, φίλε. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν ασχολείται πια με την ομάδα του Ηρακλή να αναβαθμιστεί και να βρει επενδυτή. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ ασχολούμαι με μια και υποστηρίζω μια άλλη ομάδα από άλλη πόλη. Εγώ δεν ακούω συχνά να αλλάζουν ομάδα, μου κάνει εντύπωση που αλλάξει ομάδα. Το ξέρω, το ξέρω. Που η Ηρακλής πέντε αφημί άλλαξε. Τι δεν άλλαξε ομάδα. Δηλαδή βαρέθηκα να περιμένω να αναστηθεί αυτή η ομάδα, δεν γίνεται. Όταν αναστηθεί βέβαια, θα χαρώ βαθιά μέσα μου, αλλά πλέον υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Τώρα, σε τι ηλικία άλλαξε ομάδα? 30. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χαίρομαι για την κατάσταση που είναι ο Ηρακλής, αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό θα τον επηρεάσει η αλλαγή της κυβέρνησης, γιατί ο Μητσοτάκης θα έχει αμέρι με τον Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην Κρήτη, και θα αλληλοβοηθηθούν. Χρόνια φιλίες και κουμπαριά. Οι μπαμπάδες τους φίλοι και αυτοί φίλοι. Ναι. Εντάξει. Θέλω να δω τους νεοδημοκράτες εδώ, τους παοξίδες, όταν αρχίσουν οι σφαγές, τι θα λένε. Τι θα λένε οι δεξιοί εδώ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, μεταγραφές τα τελευταία χρόνια σοβαρές δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Οι φετινές δεν ξέρω αν θα είναι καλές, αλλά έτσι και αλλιώς θα βοηθήσει, δεν έχει σημασία. Έτσι πιστεύω. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας. Ολυμπιακός. Έχει 30 λεπτά ο κύριος Καραγκούνης Χρήστος να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 3 εντάρια, να πει στη γραμματεία ότι είναι ο νικητής για να πάρει προτεραιότητα και να βγει στον αέρα. Πώς τον είπες? Καραγκούνης Χρήστος. Χρήστος. Ωραία. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ακούγουμε. Ακούγεστε, κύριε. Ναι. Θέλω κάτι να καταγγείλω. Στον Εύωσμο έχει 140.000 πληθυσμό και αυτή τη στιγμή τους εξυπηρετούν 3 αστικά λεωφορεία μόνο. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Επίσης ήθελα να πω κάτι για αυτούς που διοικούν και για τους προηγούμενους και για αυτούς που έρχονται, που καπνίζουν μέσα στα καταστήματα και δεν επιβάλλεται ο αντικαπνιστικός νόμος. Και δεύτερον, ένα σημαντικό που πρέπει να το ξέρουν όλοι και εφαρμόζεται σε πολλές πολιτισμένες χώρες του κόσμου και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς. Τι δουλειά έχουμε, κύριε, με τις πολιτισμένες χώρες εμείς? Άσε ρε Ραπτόπουλε να μιλήσω. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τις πολιτισμένες? Πρόβατα, κάτι πράγματα να ακουστούν. Ναι. Συνέχεια μιλάς. Λοιπόν. Μα λες για πολιτισμένους. Θα με αφήσει να τελειώσω. Στον Εύωσμο είσαι. Συνεχίστε, ναι. Λοιπόν, κάτι ακόμα ήθελα να πω. Ναι. Υπάρχουν αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, ναι, και καίνε βεζίνη με λάδια. Καίνε μηχανάκια βεζίνη με λάδια. Αυτό εδώ πέρα είναι πεσμένες οι μηχανές τους. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο στην ατμόσφαιρα. Είναι καρκινογόνο. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι υπεύθυνοι που είναι. Τρελός, ρε φίλε. Καλά, εσύ τώρα, ρε Ραπτόπουλε, είσαι πνεύμα αντιλογίας για να κάνεις. Όχι, πνεύμα λογικής είμαι. Εγώ βγήκα να τα πω, να τα ακούσω. Βρε γλυκέ μου άνθρωποι, και εγώ τα βλέπω αυτά. Και τι να κάνω? Να φτιάξω τη μηχανή, ρε. Αν κάνει μια καταγγελία, ρε, έχει δικαίωμα να κάνει. Τι καταγγελία? Πάνε κάπνισε να δεις μες στο μαγαζί τι θα κάνουνε. Θα τον κλείσουν, ρε. Πώς εφαρμόζεται στα Τρίκαλα ο νόμος? Δεν εφαρμόζεται, τι να κάνουμε. Γιατί δεν το λες αυτό, εκεί πώς εφαρμόζεται? Είναι άλλη Ελλάδα, το ίδιο. Ρε φίλε, αν ήμουν σε ένα πολιτισμένο κράτος θα το έλεγα. Τώρα δεν το λέω. Έλα ρε τώρα, Ραπτόπουλε, άστε τις εξυπνάδες. Εξυπνάδες λέω. Άντε, γεια. Να σε καλά. Καλά δεν κάνει την καταγγελία του. Καταγγελία αυτή. Δεν είπε κάτι κακό. Δεν διορθώνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Τι δεν υπάρχει, δεν διορθώνεται. Θα το διορθώσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα που διορθώνεται. Όλα διορθώνονται. Παρακαλώ. Και η Ελλάδα λέει μηχανή. Άμα οι 300.000 χιλιόμετρα πάνω. Τι θες να κάνει? Παρακαλώ. Ρεκτυφιά 1000 ευρώ έχει. Καλησπέρα. Φράγκο δεν έχει στο παντελόνι. Άλλος θα πάει με τη μηχανή που καίει το λάδι. Τι? Έλα, φίλε. Σταμάτα, βρε, να μιλάς. Ναι. Σταμάτα να μιλάς. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο προηγούμενος φίλος κατηγόρησε τον ελληνικό λαό γιατί ψήφισε 80% μνημόνια. Και αυτός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά είπε όμως, κάτσε, είπε όμως, εγώ τουλάχιστον έχω μια ψευδέστηση ότι ψήφισα για τον ΠΑΟΚ. Ψήφισα ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΑ. Άρα ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο άνθρωπος. Α, μπράβο, δηλαδή. Το είπε ο άνθρωπος. Ναι. Αυτός το μέλλον της χώρας και την πολιτική τη συναρτά με την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ποια χώρα, τι τον νοιάζει η χώρα? Δεν τον νοιάζει η χώρα, δεν τον νοιάζει. Γιατί νοιάζει εσένα, μωρέ. Πάει το Ρουσφέτη, φίλε. Ορίστε. Ρουσφέτη δεν υπάρχει. Καλά, λέει ο άλλος. Τι εννοείς Ρουσφέτη? Δεν έχει αυτό λεφτά. Που υπήρχε χρόνια. Φράγκα θα δεν σε διορίσω το δημόσιο, θα σε κάνω έτσι, θα σε κάνω αλλιώς. Κακά δημόσιο έργο μπορεί να πάρεις, αλλά πόσοι από εμάς είναι εργολάβοι, να πούμε, κατάλαβες. Παιδιά, ψέματα λέω. Όχι. Λίγο τώρα το φίλο το ψέματα λέω. Είναι δυνατόν, okay, αυτά έχουν περιοριστεί, αλλά προσέξτε λίγο ρε παιδιά. Να συναρτάμε την ψήφο μας
με την αγάπη μας για την ομάδα είναι ταραγμένο το μυαλό μας. Γιατί ρε φίλε, ποιο, δηλαδή με ποια κριτήρια θα πας να ψηφίσεις, δηλαδή τι, αφού δεν σε διορίζουν πλέον. Μπορείς να ψηφίσεις με κριτήρια, ναι. Σε παρακαλώ, δηλαδή μπορείς να ψηφίσεις με οτιδήποτε άλλα κριτήρια για την οικονομία, για την παιδεία, για τα προγράμματα. Ο διπλανός μου είναι φύση και θέση μηδενιστής. Λέει λοιπόν, από τη στιγμή που πιστεύει ότι κανένας πολιτικός δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει ό,τι του λένε. Ό,τι του λένε. Από τη στιγμή που ο άλλος πιστεύει το ίδιο, ναι, σου λέει... παιδιά, τότε να βγαίνετε από τα ραδιόφωνα και να λέτε να μην πάει κανένας να ψηφίσει. Όχι ρε φίλε, ίσομαι... μπορεί να πάρουμε καμιά προμήθεια από κάναν βουλευτή για να τον κάνουμε διαφήμιση. Τι? Γιατί θα κάνει όποιος γίνει, τότε να μην έχουμε κοινοβούλιο, να μην έχουμε τίποτα. Επόμενη γραμμή. Μη. Τι είμαστε εμείς ρε φίλε, οι καλοί άνθρωποι, οι ευπατρίδεις νομίζεις? 4,97, η αποχή δεν ήταν μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής. 44% τι ήταν, δεν ήταν μεγάλη? Είναι ρε, αλλά εγώ περίμενα πάνω 50. Τι περίμενες? Πάνω 50%, παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Από Καμίνια, Γιώργος. Οχ. Παοξής αδερφέ. Ναι. 25 χρόνια εδώ, στη Μαυρίλα. Τι να κάνεις? Υπομονή. Εντάξει. Ήθελα να απαντήσω στον Μπακατσούλα, το συνοακροατή, τον Ολυμπιακό. Τον Μπακατσούλα, ναι. Που έλεγε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο ένας είχε να παίξει μπάλα που τον πήρα από τη Νότια, με τη θηγατρική του Μαρινάκη, 2 χρόνια ο Μαγουλάκιας. Ο άλλος είναι στα καπί του Εγάλου γραμμένος ο Παλμεουνά. Αυτός ο Φόρε έκανε διακοπές στη Σαουδική Αραβία 4 χρόνια, που μας λέει ότι είναι και παιχταράς. Ο Φόρ καλός είναι. 4 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, αδερφέ, και μπάλα να ξέρεις τι ξεχνάς εκεί πέρα από τη ζέστη. 68 βαθμούς έχει τώρα. Τι μου λέει, τι καλός είναι, πού τον είδες ότι είναι καλός? Τέλος πάντων. Ξέρει ο Ραπτόπουλος, ξέρει. Βλέπει, ναι. Βλέπει Σαουδική Αραβία κάθε βράδυ. Έχει 11 μεταγραφές, πες μου σε ένα παίκτη που τον ξέρεις που έχει παίξει. Ένα παίκτη θέλω να μου πεις. Ρε φίλε, εντάξει, δεν το μπορεί. Το Βαλμπουένα. Ρε αδερφέ, ο Βαλμπουένα ήρθε εδώ πέρα να πάρει σύνταξη, με δουλεύει τώρα. 35 στα 36 είναι. Mm. Και δεν το έκανε, λέει, ο Μπέρκ, γιατί είναι μεγάλος ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ μια χαρά ήτανε. Πήγε Τουρκία. Μια χαρά ήταν, αλλά θέλει και 1,5 εκατομμύριο. Μπέρκ είναι. Να μην θέλει. Βρε καλά κάνει και τα θέλει. Μπέρκ τα δίνει ο... Ο Τιραμόλα. Τιραμόλα. Κλείσε με αυτό. Φτάνει. Ο Τιραμόλα. Τιραμόλα. Ναι. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Ραπτόπουλη, να σε κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα κύριε. Αν δεν υπήρχε το μακεδονικό, ποιος θα έβγαινε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το μεταφράζεις αυτό? Πώς το μεταφράζω αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Και εγώ πιστεύω ότι θα έβγαινε 1000 χιλίες το ΣΥΡΙΖΑ αν δεν υπήρχε. Αν δηλαδή, κοίτα, μετέθετε αυτό το βαρύδιο για αργότερα του μακεδονικού, που είναι βαρύδιο για... Πάντως και η Νέα Δημοκρατία, ναι, την ίδια πολιτική είχε στο θέμα του μακεδονικού. Ναι, θα έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι πάλι? Πιθανότατα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια πράγματα, τέλος πάντων, με τα λάθη τους κάναν και κάτι καλό. Αυτό δεν σημαίνει? Καλά, δεν προλάβανε να κάνουν τα εγκλήματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εντάξει. Ναι, και ότι είπανε πολλά ψέματα βέβαια. Άκουσες τίποτα, ναι, σκάνδαλο, καμιά κλοπή? Πολλά ψέματα είπανε. Πολλά. Οι πολιτικοί τι λένε? Πολλά ψέματα. Οι πολιτικοί τι λένε ψέματα? Και σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα οποία ψέματα δεν τα πεις εγώ έξω η βάση το 80, το 78 και το 88 να είσαι με τον Αμερικάνο. Εδώ μέσα σε 3 μήνες ανερούσαν αυτά που λέγανε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. 5 χρόνια άκουσες εσύ κανένα σκάνδαλο? Από λεφτά όχι. Από λεφτά πάλι για αυτούς δεν σκάγανε σκάνδαλα και αυτά τα 5 χρόνια. Από λεφτά εννοώ για κλεψίες και τέτοια, όχι, δεν άκουσα. Για ψέματα. Το θεωρείς αμεληταίο αυτό? Δεν... Όχι, είναι σοβαρό αυτό. Με αυτό ήθελα να κλείσω. Πάμε επόμενος. Επόμενος για ένα λεπτό. Έλα φίλε. Ναι, γεια σας. Εξοπλιστικά, Τσοχατζόπουλοι. Αυτά ιστορίες, κλεψίες, δεν ακούστηκε τίποτα. Έλα φίλε, ναι. Ναι, με ακούτε? Πολύ καλά. Τελικά πισωγύρισμα πάλι σε οικογενειοκρατικό καθεστώς. Οικογενειοκρατικό, ναι. Το οποίο τα τελευταία 100 χρόνια είναι σήμερα κατευθείαν της Ελλάδος. Ψηφίσανε τους ανθρώπους οι οποίοι μας βάλαν στα μνημόνια. Στα μνημόνια λέτε. Μας κάναν τα μνημόνια, που φάγανε τα λεφτά.
και ψηφίσαμε πάλι τους ίδιους. Και καλά κάναμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ρε Κώστα, πόσο καιρό βλέπεις το Μητσοτάκη να αντέχει στην κυβέρνηση? 8 χρόνια. 8? Ναι. Εγώ περίμενα να μου πεις ένα χρόνο. Να σου πω γιατί. Γιατί το λες αυτό? Γιατί καταρχήν μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχεις ακούσει για το Δούριο Ύπο όταν μπήκανε οι Έλληνες στη Τρία, πώς μπήκανε. Α, λες ότι έχουν και εσωτερικά θέματα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Με το Δούριο Ύπο. Λοιπόν, ξέρεις πόσοι Δούριοι Ύποι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία? Ήδη από σήμερα αρχίσανε τα βαγόματα. Από σήμερα αρχίσανε τα βαγόματα. Και από χθες αρχίσανε τα βαγόματα. Όταν λέγανε στη τηλεόραση, όποιος έβλεπε, ότι η νίκη λέει, η μισή λέγανε η νίκη ανήκει αποκλειστικά, λέει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και άλλη μισή λέγανε η νίκη ανήκει, λέει, στο κόμμα. Και βγήκανε της Νέας Δημοκρατίας οι ίδιοι αυτοί, οι βουλευτές, και μαλώνανε σε ποιον ανήκει η νίκη. Και όταν έκλεισε αντιπρόεδρο έναν Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν στο Λάος και όλος ο κόσμος ήξερε τι έλεγε για τον Μητσοτάκη πριν 2-3 χρόνια, όταν έκλεισε τον Βορύδη που ξέραμε τι έλεγε για τον Μητσοτάκη. Κατανοητό, κατανοητό. Θα έχει θέματα. Λοιπόν, για Ρονάλντο και άλλο και Αβραάμ, και αυτό ήταν καλό δίδυμο. Και το ερώτημα είναι από τον Χατζινάκο, όταν βγήκε ο Ζέρβας μιλούσαν όλοι για νίκη του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Κυριάκος δεν πιάνει, λέει. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Στη Ραπτοπουλιάδα. Έρχεται στο ραδιόφωνο με εκείνο το παπούτσι το οποίο μοιάζει με βατραχοπέδιλο, γαλότσα και σπορτέξ. Με εκείνο το παπούτσι που του πήλησε μια πολίτρια και την κάνανε γενική διευθύντρια και την επιτυχία της. Και φοράει τη συλλεκτική μπλούζα του Απόλλων Πόντου. Δεν περνάει μία ώρα και μαθαίνω. Κόπηκε ο Απόλλων Πόντου από το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης ΕΠΟ. Δεν εξασφαλίζουν άδεια για τη Super League 2. Εντάξει. Και θα υπάρχει πρόβλημα στις μεταγραφές. Και εσύ, ρε Κόκκινα, ανέλαβες τη Λατινοπούλου και σε 10 μέρες πέθανε. Ανέλαβα. Δεν ανέλαβα. Την ανέλαβες. Λάθος. Με τον Κυρανόπουλο, βοηθός του Κυρανόπουλου ήσουν. Έλα, μη με μουτζώνεις. Μην μπερδεύεσαι. Έλα, μη. Την ανέλαβες. Βοηθός. Μην μπερδεύεσαι. Βοηθός θερματοφυλάκων ήσουν. Πέθανε ο παππούς της γυναίκας, δεν βγήκε και στην Βουλή και τι λες για μένα, για την μπλούζα μου. Τρία είδες εχθές καθόλου το βράδυ? Μουσική έπαιζε. Τι? Γιατί ρε κλείσατε το μαγαζί, ρε κοπρίτες? Το έλεγα πριν, τώρα το άκουσες. Ρε κοπρίτες, το έλεγα πριν, δυνατό. Το είπανε για δικό τους. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι απαράδεκτο να πούμε. Κλείσανε να πούμε και κλαίγανε. Δεν συνδεθήκανε με την Αρτένα. Ναι. Συνδεθήκανε με το ραδιόφωνο. Ρίξε γραμμή για τον νικητή, λέει. Είσαι τελείως. 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 Χειρονομίες, ρε. Παρακαλώ. Ρίξε γραμμή για τον νικητή. Πες. Πάμε στο κύριο Καραγκούνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Καραγκούνης είναι ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Χαίρομαι που κέρδισα. Να υποθέσω ότι σε ειδοποιήσανε γιατί μάλλον δεν μπορούσες να είσαι. Όχι, όχι, άκουγα όλη τη μέρα, μπούζω τα παιδιά όλους, απλώς τώρα ήμουν σε ένα μηχάνημα και έβγαλα το μπλουτούθ για να... Και δεν άκουγες εμάς. Σας άκουγα εξ αρχής εσάς, εντάξει, σας άκουσα πολύ λίγο, αλλά μετά τώρα ξανασυνδέθηκα. Αύριο με τον κηδεμόνα σου, είναι δυνατόν? Εννοείται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έθαψε ο ραπ. Δεν πρόλαβα. Α, δεν πρόλαβε. Έτοιμος έχει. Το πρωί έχω όρεξη. Το μεσημέρι είναι πιο χαλαρό. Το πρωί τον ακούω. Όλος τους βγάζει... Καλά, το γέλιο έγινε με μια τυχερή η οποία βαριόταν να μιλήσει στον Κόκκινο και την κάναμε viral. Έγινε χαμός. Και ο Κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι ότι η γυναίκα βαριόταν και να πιάνει κουβέντα και ξανά και να πιάνει λακκριτή. Είστε μόνοι στον κόσμο, είστε παντρεμένοι. Αφού ναι. Κατάλαβα τη φωνή ότι είναι ωραία ο Κόκκινος. Έτσι είσαι το Κόκκινο, ρε, το Κόκκινο. Το μυρίζει το τηλέφωνο το γυναικείο φίλο. Ναι, βέβαια. Μεγάλος εραστής, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, είμαι και παοξής. Ναι. Αυτό για καλό μας το λες. Και νεοδημοκράτης μήπως είσαι? Όχι. Καλύτερα. Ψήφισα κόμμα το οποίο δεν ψήφισε μνημόνια. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Αυτούς έβριζα τώρα εγώ. Αυτά τα ταγκαλάκια που ψηφίσαν μνημονιακά κόμματα και αντιμακεδονικά κόμματα. Αυτά τα ταγκαλάκια εδώ πέρα, ναι. 77% του ελληνικού λαού ψήφισε. 80% ρε, εσύ Καραγκούνη. 80% ρε, τα ταγάρια ρε. Τα μνημόνια! Για. Εσύ, μόλις το είπα, συνέχισε να μιλάμε. Πριν από λίγο έφεγε τον Απόλλο Πόντου. Συνέχισε να κάνεις κουβέντα. Τι περιμένουμε δηλαδή από αυτό το 77% του ελληνικού? Όποιος έρχεται εδώ στη δουλειά τώρα, τι ψήφισες? Δεν ψήφισα. Πώς είχε αυτός ρε παιδιά? Ναι. Εγώ ψήφισα, το λέω ξεκάθαρα, εδώ και δεύτερη φορά μου ψήφισα
κόμμα το οποίο δεν ψηφίσει μνημόνια. Αυτός είσαι. Ωραίος, κατανοητός και νικητής. Και νικητής. Γεια σου Χρήστο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά, μια χαρά. Εσείς. Τον έφαγε τον απόλοπο του, φίλε. Τον έφαγε. Κάτι δεν θα έκανε καλά ο απόλοπο του. Δεν τον έφαγε. Όταν λες τον έφαγε, πει δεν άκουσα πιο πριν. Του κόπηκε αδειοδότηση. Κάποια λεπτά. Ήρθε σήμερα ο άλλος. Ήρθε ο άλλος με την πλούτα του απόλοπο του συλλεκτική και όλο στοιχείο σήμερα βγήκε η απόφαση. Ενώ εσύ που έκανες προμόσια τη Λατινοπούλου την έβγαλε. Είπε πριν από λίγο ο Μητσοτάκης θα δέξει 8 χρόνια. Σε 8 μήνες τον βλέπω. Θα φεύγει με τις κλωτσιές. Το Σόιμπλε ρώτησα. Με τα εκλογικά δεν ψήφισα φυσικά, αλλά δεν με αφορά τώρα. Πήρες ρε Σλούρ που έφτασε στο μικρόφωνο ρε Καραγκιόζη. Ξέρουμε τι γίνεται, οι αποφάσεις παίρνονται από αλλού. Οι αποφάσεις παίρνονται από αλλού ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Τώρα όταν σε μια φτωχευμένη χώρα καίγεται να βγεις τώρα πρωθυπουργός, καταλαβαίνεις τώρα. Και χαμογελάς και μια φωτογραφία όταν ο ίδιος ο λαός πεινάει και ζει με 500 ευρώ. Εγώ ήθελα να σας δείξω ένα θέμα που άκουσα πριν 2-3 φορές σας βγήκε στην εκπομπή σας, συνεργάτη σας, δεν ξέρω αν είναι συνεργάτη σας. Ο κύριος Φερέτης που βγαίνει στην εκπομπή σας είναι ο γνωστός κύριος Φερέτης που ήταν στην ΕΡΤΡΙΑ. Βεβαίως. Ο καταδικαστέντας σε λάθος. Μακβιασόν. Όχι. Όχι. Έχει αθωωθεί πανηγυρικά. Υπάρχει μια απόφαση καταδικαστική. Κάνετε λάθος, έχει αθωωθεί πανηγυρικά. Ναι, εκεί ήθελα να. Έχει αθωωθεί, επαναλαμβάνω, πανηγυρικά. Εντάξει, αυτό δεν το γνώριζα. Γνώριζα ότι πρωτόδικα έχει καταδικαστεί με αναστολή και ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Γι' αυτό. Όποιος κατηγορείται για κάτι μέχρι να τελεσυδικήσει οτιδήποτε έχει το τεκμήριο της αθωότητος. Εντάξει ρε φίλε, και τώρα τα παιδιά, το παιδί που πήγαθος του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε, οι άλλοι είναι έξω με αναστολή, τι σημαίνει, ότι είναι αθώοι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Οι τρεις αθωωθήκανε φίλε. Οι τρεις αθωωθήκανε. Ναι, δηλαδή ήταν για να αθωωθούν εκείνοι και ήταν το παιδί, το ρίξανε. Ήσουν εκεί, το είδες. Το ρίξανε στον δρόμο, το λένε όλοι μάρτυρες, φίλε, το λένε. Ποιοι, δηλαδή, πού το είδες αυτό, ρε φίλε. Εσύ δηλαδή τώρα τι κάνεις, περασπίζεις αυτούς. Δολοφονείται για ένα παιδί και εσύ περασπίζεις αυτούς. Αυτό κατάλαβες. Όταν μου λες εσύ το εγώ λέω ότι αλλά πιστεύω ότι το παιδί δεν ήταν κάποιος τρελός που πήγε μόνος του και δεν είμαι παόξης, έτσι. Και το παιδί ήταν κάποιος τρελός που πήγε, έτρεξε μόνος του να περάσει τον δρόμο. Από πάνω μέχρι φίλε, καταρχήν μιλάς για μια δραματική κατάσταση την οποία δεν ήμασταν παρόντες ούτε εγώ ούτε εσύ. Εσύ δηλαδή βγαίνεις να πεις ότι τα δικαστήρια, ότι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εν μέρει αυτού του έβγαλε λάδι. Εν μέρει. Δεν υπάρχει εν μέρει. Ή είναι κάποιος αθώος ή είναι ένοχος. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαλαν στην φυλακή επειδή έπρεξανε. Εγώ ρε φίλε, επειδή δεν ξέρω τα πραγματικά γεγονότα και δεν έχω εικόνα. Δεν αθώθηκαν όλοι. Οι τρεις αθώθηκαν, οι δύο καταδικάστηκαν. Δεν το ξέρει το ρεπορτάζ από 9 χρόνια. Δεν αθώθηκαν όλοι. Αυτός που πήγε από πάνω και έλεγε διάφορα στο νεκρό επάνω, δεν αθώθηκε. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Αυτό εκεί ήθελα να ρωτήσω γενικά. Εντάξει, με καλύψατε. Ευχαριστώ, παιδιά. Πάμε μόνο φίλος. Επόμενος. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Εγώ είμαι. Πολύ ωραία εσείς. Άκου λίγο αυτό που λέει να γελάσεις. Ναι. Ο άλλος από τον Εύωσμο θέλει αντικαπνιστικό νόμο. Τρελός είναι ρε. Στους Μάου Μάου της Ινδιάνου στον Εύωσμο θέλει λεωφορεία λέει. Άκου να δεις. Ποιος είσαι ρε στον Εύωσμο και ζητάς και λεωφορεία και αντικαπνιστικό νόμο. Περίμενε ρε. Χθες πάω ψηφίζω 3 ώρα, 4 ώρα φεύγω για κάποια στη θάλασσα. Ναι. Άκου τώρα. Φτάνω εκεί στο κόσμο, σου βλέπω από απέναντι ουρά, δεν περπατάει τίποτα. Ναι. Φτάνω στο Λάκωμα, εκεί που τρέχω με 120 με κολλά ένα αμάξι από πίσω. Κάνω δεξιά, με προσπερνάει, μόλις με προσπερνάει βλέπω πίσω το προφυλακτήρα κρέμεται. Ολόκληρος ο προφυλακτήρας. Αρχίζω το πορνάρο, αναποσβήνω τα φώτα, τίποτα αυτός. Φτάνει μέχρι τα 140. Από απέναντι σταματημένα όλα. Φτάνουμε στη διασταύρωση της Καλλικράτειας εκεί στο Κόμβο. Ελπίζω να έχει τρίψει η Καλλικράτεια να τον προλάβω. Φτάνουμε εκεί, βλέπουμε στο αντίθετο ρεύμα ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο. Περιπολικά, ασθενοφόρα, ο χαμός αυτός έφυγε ευθεία. Παίρνω τηλέφωνο το 100. Λέω να το σταματήσει κάποιος για να το πει, αλλιώς άμα φύγει ο προφυλακτήρας θα σκοτωθεί κόσμος. Παίρνω τηλέφωνο το 100, λέει,
το τηλέφωνο του συνδρομητή είναι κατελημένο, λέει. Κλείνω, ξαναπέρνω, το σηκώνει. Ένας βαρύς σαν την κυρία που μιλούσε, ο κόκκινος. Λέει, λέω, γεια σας, λέω, ένα αυτοκίνητο, λέω, κατευθύνεται μόλις πέρασε, λέω, το ατύχημα που είναι, λέω, στην Καλλικράτεια, λέω, και έχει ένα πρόβλημα πίσω, λέω, όλος ο προφυλακτήρας κρέμεται. Άμα φύγει, λέω, θα σκοτωθεί κόσμος. Τι να κάνω, κύριε, δεν έχω κάποιον. Όλοι είναι στο ατύχημα. Λέω, ναι, αλλά άμα δεν το σταματήσετε, θα έχει άλλο ατύχημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, όλοι είναι εκεί, λέει, στο ατύχημα. Δηλαδή, συγγνώμη που σας πήρα τηλέφωνο. Το λέω, κύριε, τι να σας πω, εγώ τον, όσο μπορούσα τον κυνηγούσα, δεν τον πρόλαβα. Έφυγε σαν διολμένος, άμα φύγει ο προφυλακτήρας, τελείωσε κάποιο ατύχημα, πάλι θα γίνει. Και εσύ τι μπλέκεις, μωρά αδερφάκι, τι μπλέκεις κι εσύ. Μα λέω και κάνω, λέω και δηλαδή... λέει και λέω και προφυλακτήρας λέω. Γράψω στα παλιά στα παπούτσια, λέω. Τι μπλέκεις κι εσύ, μωρά αδερφέ μου τώρα. Μα είναι δυνατόν, μη μπλέκεις. Μα άμα φύγει αυτό, άμα δεν ξέρω αν έγινε κάτι, αν έφευγε όλος ο προφυλακτήρας πίσω, κρεμόταν και στερνόταν και κάτω. Ο φελός ούτε το άκουγε, ούτε με το φελό τώρα θα βγάλεις άκου. Λέω, άμα φύγει αυτό σε κανένα παρμπρίζ, είναι και καμιά γυναίκα πίσω με 40 βαθμούς ζέστη, θα χάσει το τιμόνι, τελειώσαμε. Τέλος πάντων, με έβρισε, το κλείσα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Πάμε παρακάτω. Πολλά θέλετε. Θέλει, πολλά θέλετε. Μεγάλες απαιτήσεις έχετε. Ναι. Έγινε. Για χαρά. Μεγάλες απαιτήσεις. Και, και κάτι ακόμα να σας πω. Να πεις. Ανακατέψτε λίγο την τράπουλα. Από τους πρώτους κάναμε τη δήλωση για τα σούπερ μάρκετ. Ο Κανελάκης κάθε βράδυ γυναίκα βγάζει εδώ και δύο μήνες. Ανακατέψτε λίγο την τράπουλα. Τι υπενήσεσαι. Μα όλοι οι τέκες γίνεται. Η τυχερή σήμερα φίλε, είναι, το Μετρόπολη, άκου να δεις. Oh, το λέει, άκου να δεις. Η τυχερή σήμερα είναι άκου, όπως άκου, κάθε πονηρέ, βράδυ, λέει. Πονηρέ, άκου πονηρέ. Το Μετρόπολης δεν δίνει... Είναι πονηρό, είσαι, να είσαι πολύ, είσαι πολύ πονηρός. Oh. Έλα όποτε θέλεις να δεις πως γίνεται τη δουλειά εδώ. Εμείς δεν χαρίζουμε ούτε φόλεξ, ούτε αυτοκίνητα πολυτελείας, ούτε ιστορίες για γρήγορα. Μη ρε Γρηγόρη, μη. Αυτό είπε. Δεν είπε αυτό. Είπε. Αυτό είπε, ανακατέψτε την τράπουλα. Δεν είπα, ανακατέψτε πρώτος δήλωσα. Μόλις βγήκε η... Φίλε, η κλήρωση γίνεται random. Ξέρεις τι είναι random. Έλα να δεις. Μη ρε κοκκινά. Προφανώς και σε εμάς βγήκαν πολλές. Καλά, εντάξει, έγινε. Μόνο τα λέει, μόνο τη γυαλιά. Πάνε ρε εσύ κόκκινε στον κόσμο. Πάνε παρακάτω, λέω, λέει, λέω. Πάνε, δηλαδή πάνε. Αφήνει υπονοούμενα για το σταθμό και σου τα δέχεσαι. Ρε πάνε παρακάτω, ρε. Θα αφήνει υπονοούμενα. Με 50 βαθμούς Κελσία, πάμε μαλώσουμε τον άνθρωπο τώρα. Ακούσκες. Πάνε παρακάτω. Λέω, λέει, λέω. Ακούσκες. Και εσύ τι ακούστηκες τώρα. Πάνε παρακάτω. Έλα δίκιο ο σταθμό. Σταμάτα, ρε. Λέω, λέει, λέω. Πάνε παρακάτω, λέγε φίλε, ναι. Χαιρετώ το Μετρόπολης. Καλώς το να. Καλώς το Λεκανοπαίδιο του Έσχους. Καλησπέρα, Ολυμπιακός από τον Άλυμο, από το Λεκανοπαίδιο του Έσχους. Άντε, καλώς τα δέχτηκες, καλώς τα δέχτηκες. Πού είσαι ξαναβανισμένος. Γι' αυτό πήρα για να... Ντόμπρα όμως, έτσι Κωστή. Ντόμπρα, ντόμπρα. Φίλε Κόκκινε, ντόμπρα όμως. Δεν ψήφισα Μητσοτάκη για τον Ολυμπιακό. Ούτε μία στοιχηλής. Ο λόγος που ψήφισε για να καθαρίζουμε τα πιάτα, όπως λέει και ένας δημοσιογράφος στο Sky, ήταν πρώτον για το μακεδονικό. Μετά ποιο το μακεδονικό ρε, κάτσε ρε, κάτσε ρε φίλε. Ψήφισες Νέα Δημοκρατία για το μακεδονικό. Μπορεί ο Νεκτάριος να μιλήσει. Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει. Ρε Νεκτάρι. Όταν μπήκα στο παραβάν σκέφτηκα κάποια πράγματα όπως και εσύ. Αυτά έκανα και αυτά έπαιξα και απλά τα αναφέρω. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το εμένα το για το μακεδονικό, για το ότι μου έκανε το όχι ναι και για κάτι άτομα σαν τον Πολάκη. Άλλο αυτό! Ήτανε. Σωστό! Και ο Μπολάκης, έλα με αλέφαντα να δεις τα πάση. Του Μητσοτάκη θέση είναι πολύ δύσκολη. 4% διαφορά πήρε. Δηλαδή άμα πήγαινε μαζί το... που λέει ο λόγος ο άλλος ο Βαρουφάκης, οριακά θα πήγαινε το έργο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Τον έσπασε ο Βαρουφάκης, ναι, ο Δόνης. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, ένας υπήρχε, δεν υπήρχε άλλος, ένας Μαρινάκης υπήρχε. Ναι. Και παίζανε όλα τα ταχύδια με το Μαρινάκη. Ναι. Τώρα ήρθε και άλλος στο χωριό. Ναι. Λέγεται Σαβίδης. Έτσι. Λοιπόν, το χρήμα δεν έχει όνομα. Έτσι. Συμφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, 100%. Μπράβο, και πολύ περισσότερο για το Σαβίδη που δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα είναι κάποιες χιλιάδες άτομα που εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το αλουνού είναι έξω.
Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν υποχρεώσεις του Μητσοτάκη προς τον Σαββίδη. Δεύτερον, υπάρχουν υποχρεώσεις προς τον Γιαννακόπουλο με αυτά που μας είπε για με τη συνέντευξή του, ότι περιμένω ποιος από τους δύο θα μου κάνει κολοτούμπα για τον γήπεδο. Ένα ακόμα πράγμα. Ο Μητσοτάκης, το γεγονός ότι βγήκε με αυτή τη διαφορά, είναι το χρωστάει στο Sky και στο Μετρόπολης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, αλλιώς δεν υπήρχε αυτά τα οριακά τα πράγματα. Τι υπενήσεσαι, φίλε, ότι είμαστε δεξιοί. Όχι, ό,τι θέλει λέει. Και τα λέει τεκμηριωμένα. Έτσι. Δεν υπενήσεται. Στάσου ρε φίλε. Ο προηγούμενος υπενήσεται. Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Παίξαμε εδώ εμείς εδώ πολιτικό παιχνίδι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, λες. Να συνεχίσω, Αντωνί μου, χαλάς λίγο τον ηρμό μου. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω δει πολλά πράγματα με τον Ολυμπιακό, έχω χαρεί, αλλά περιμένω ακόμα να μου δώσει τη μεγαλύτερη χαρά. Α, τη μεγαλύτερη χαρά δεν μου την έχει δώσει. Άρα λοιπόν για μένα, ή ο ΠΑΟΚ το πάρει, ή ο, πώς τον λένε, ο Ολυμπιακός το πάρει, ή η ΑΕΚ το πάρει, απλά θα είμαστε από τους τυφλούς ένας αόματος θα βγει. Και τόσα χρόνια λέγαμε κάντε ομάδα, πάρτε πρόεδρο, πήρατε πρόεδρο, πήρατε ομάδα, έχετε τρομερό χρήμα, κάνετε ό,τι θέλετε. Το παιχνίδι έξω γηπεδικά παίζεται ίσα, δεν με ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ θα λέμε τα βρήκε ο Σαββίδης με το Μητσοτάκη. Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός τα βρήκε ο Μαρινάκης πάλι με το Σαββίδη, αλλά το θέμα ποιο είναι, ο ένας δεν έχει κουνήσει ούτε ματωμένο σεντόνι και όλος μόνο σεντόνι. Αυτό με ενδιαφέρει. Η ιστορία γράφεται στο γήπεδο και όταν θα μπει στο ίντερνετ να πληκτρολογήσει ο Ολυμπιακός, μετά τα πόσα πρωταθλήματα έχει να πάρει, που έχει πάρει, να διαβάσεις έκανε και αυτή την πορεία στην Ευρώπη. Αυτό είναι η ιστορία. Γεια σας, την αγάπη μου πάντα και να ξέρετε, σας ακούω πάντα. Γεια σας. Γεια σου, Νεκτάρη. Παρακαλώ. Πάντως, το να μην ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, να τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ για το Μακεδονικό και να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία μόνο για αυτό το λόγο, είσαι λάθος. Γνώμη του. Δεν είναι γνώμη του, ρε. Και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία στο θέμα του Μακεδονικού είχαν την ίδια άποψη. Την ίδια ταύτιση. Απόψεων. Παρακαλώ. Τη γνώμη του δεν είναι το σωστό ποιο είναι. Πάμε στο φίλο, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Για πες. Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Ναι. Για το Ραπτόπουλο. Ναι. Το 80% είναι όλοι αντιμακεδόνες. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είπα αυτό. Ισχύει. Είπα το 80% οι ψήφοι στη Βόρεια Ελλάδα έχουν να κάνουν. Είναι αντιμακεδόνες. Ναι. Αντιμακεδονική ψήφος. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ωραία. Συμφωνώ. Και επαυξάνω. Εφόσον υπάρχει η τάση που λέτε κι εσείς τα ραδιόφωνα και όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, δηλαδή, συγγνώμη, ποιος είναι αντιμακεδόνας, δηλαδή θέλω να πω ποιος είναι αντίθετος σε αυτό που έγινε, στο σύμφωνο των Πρεσπών. Ποιος είναι αντίθετος? Ναι, ποιος είναι αντίθετος, δηλαδή. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ποιοι ήταν υπέρ. Και πάει για μπάνια. Ποιοι ήταν υπέρ. Ποιοι ήταν υπέρ. Μα όλοι υπέρ είναι. Αυτό είναι το θέμα. Το ΚΚΕ δεν ήταν υπέρ. Α, αυτό. Οπότε για παράδειγμα. ΚΚΕ, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Ο Ποστερό Βελόπουλος δεν ήταν υπέρ. Εντάξει. Με η Χρυσή Αυγή δεν ήταν υπέρ. Με κάλυψε το ΚΚΕ. Ο Καρατζαφέρης που δεν μπήκε δεν ήταν υπέρ. Καρατζαφέρησε, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Την okay, πλήρωσε για το μνημόνιο ο Καρατζαφέρης. Ναι, δεν έχει έτσι σημασία. Δηλαδή ΚΚΕ στην ουσία. Ναι ρε παιδάκι μου, εμείς που λέγαμε για τη Μακεδονία, ναι, ψηφίσαμε τα τρία κόμματα που ήταν υπέρ της ειδίκης των Πρεσπών. Όλα, όλα. Εντάξει. Ποτάμι και όλα, τα πάντα. Μην ξανακούσω για Μακεδονία εδώ απάνω. Πάμε επόμενη γραμμή. Μην ξανακούσω. Ναι. Μην ξανακούσω για Μακεδονία εδώ απάνω. Καλώς, έχει τη γνώμη του. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Και εμείς σας ακούμε. Νάτος, το κριτήριο. Τι έγινε με Μακεδόνα? Α, από Μακεδόνα και τίποτα άλλο. Τι έγινε με Μακεδόνα? Εσύ, Ραπτόπουλε. Έχω σαν τίνε. Σ' ακούω.
Γιατί δεν βγάζει τον Νίκο στο τηλέφωνο να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ε? Ποιο Νίκο? Για τον ΠΑΟΚ. Απ' τα Γιάννητσά, ρε. Εγώ να τον βγάλω. Ε, πού το πας στη Μαρμάνια και δεν τον βγάζει τον άνθρωπο στο ράδιο, ρε. Λάθος κάνεις. Κανέναν δεν βγάζουμε εδώ. Βγαίνετε. Βγαίνουμε. Ναι, εσύ δεν βγήκε, σε πήραμε. Έλα, το που δεν τον επηγαίνει στον άνθρωπο και δεν τον αφήσει να ακούσουμε λίγο να μας ξυπνήσει. Ο Νίκος, όσο έκανα βράδυ εκπομπή, ερχόταν και μιλούσαμε το βράδυ. Ο Νίκος δουλεύει, έχει οικογένεια και τρέχει πανικόβλητος όλη τη μέρα. Το βράδυ είχε περισσότερο χρόνο. Α, αυτό, ναι, ναι. Και όσο για τη Νέα Δημοκρατία, ρε, μπαμπάδες μπήκανε, παππούδες μπήκανε, αδέλφια βγήκανε. Γαμπρίβι, τι γίνεται με αυτό το κόμμα, ρε, τόσο πουταλάς είμαστε, μπορεί να με πείτε, ρε. Ρε φίλε, το ψηφίσατε. Ρε Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Δεν το ψηφίσατε. Τι θες τώρα. Συγγνώμη, άκουμε. Παππούδες μπήκανε στην κυβέρνηση. Καλά κάνανε. Παντάδες μπήκανε. Καλά κάνανε. Αδέρφια μπήκανε. Καλά κάνανε. Τι μπήκανε. Καλά, τους ψηφίσατε, ρε. Κυρίδια είμαστε, ρε, τόσο κυρίδια. Ρε, τους ψηφίσατε, ρε. Αυτό που λες, καλά να πάρουμε, ναι. Ναι. Η αριστερά πάντως, η τετραετία της δοκιμάστηκε. Και απέτυχε στην Ελλάδα. Δεν μου λες. Η αριστερά απέτυχε η τετραετία της στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, με τους Αμερικάνους, το ναι, παπάδες, ναι. Πάει το μυαλό σου. Οι εφοπλιστές, ναι. Πάει το μυαλό ναι, σου. Όλοι, ναι. Πάει το μυαλό σου. Ναι, τι. Ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε κάτι μια περίοδος για να περάσουν αυτά που θέλουν να περάσουν ανέμακτα και επανέρχονται σε πάλι λοιπόν. Σε κανονική ροή. Και τώρα που βγήκε η Ελλάδα, από το μυαλό σου. Βεβαίως, φυσικά ρε. Okay. Πέρασε ο αριστερός με δεξιά μέτρα, όλα τα μέτρα. Εντάξει. Δεξιά μέτρα, όλα τα μέτρα. Τα πέρασε ο αριστερός. Δεν κουνήθηκε φίλο. Και τώρα θα καίγονται τα εξάρχεια και. Το πιάσες. Α, εντάξει. Κικάδι των σκουπιδιών τώρα. Για... Fly mine. Για 187 ψήφους δεν βγήκε ο Κυριάκος Κυριάκου. Τι να κάνω, να κλαίω τώρα εγώ. Καθόλου. Τι να κάνω δηλαδή εγώ. Ρε φίλε, έχω καμιά υποχρέωση στον Κυριάκο. Βλέπω το αποτέλεσμα. Ρε τι με νοιάζει εμένα, έχω καμιά υποχρέωση στον Κυριάκο. Αντί να βγει το νέο παιδί, βγήκε ο Καστανίδης. Βρέω καμιά υποχρέωση στον Κυριάκο, Κυριάκο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, λέει. Καλησπέρα. Με τράβα στον επόμενο ακροατή. Έχω υποχρέωση σε κανέναν εγώ, εδώ. Έλα, καλησπέρα. Ρε φίλε. Φίλο Κουίκ, Κωστή. Καλά είσαι. Τι λέει ρε ο Κουίκ. Τι να πει, να. Τα ίδια. Απαγορεύει ο ΠΑΠ να κάνουμε διαφήμιση μεμονωμένα τα καταστήματά του. Το απαγορεύει. Ναι. Και αυτή μονοπόλιο είναι ούτως ή άλλως. Ναι. Έγινε χαμός. Πήρα εγώ ένα διαφήμιση, ένα προποτζίδικο του Quick και έγινε της Μουρλής. Πέσανε πάνω πρακτορία, κλάδιδες, ιστορίες, ναι. Τι είναι αυτά και αυτά. Ναι, ως συνήθως, ναι. Ως συνήθως να μην πω τι είναι η Ελλάδα. Ναι, τα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, έχεις, σας πέρε, ακούς, έχεις πάρα πολλά δίκιο. Προηγουμένως καταρχήν να σε πω πριν ξεκινήσω να πω αυτά που θέλω, κανένα 2-3 είναι, εν ολίγης. Εκεί που είπες μη φρενάρεις στο Γρηγόρη, ήμουνα σε μια απότομη ανηφόρα στο Καλοχώρι με 50 ράκι και έμεινα πάνω στην ανηφόρα ρε Σικώστη. Έμεινες, φρέναρες. Πας. Έμεινε το μηχανάκι, έμεινε εντελώς. Λέω τώρα τι να τον πω, τι να τον πάρω για να τον πω τώρα. Τέλος πάντων. Είναι πηγαίο το χιούμορ ή το σκέφτηκες τώρα. Όχι, για τον Κωστή το λέω, για σένα. Λοιπόν, τελείωσε η εκπομπή, φίλε. Συγγνώμη. Μην παρεξηγέσαι, ρε Κόκκινε. Εμένα, λέει, με μένα κάνει κουλιά, μα εσύ παρεξηγήθηκες. Ναι. Δεν κατάλαβες, για μένα είπε. Τον έφεγε στον Απόλλων.